Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φυσικό με πινόντα αψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοναγωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή πριν 4 χρόνια για να περάσουμε την πράγμα εδώ πέρα στην παραχολία. Και σήμερα, ελάτε πουλάκια μου, ελάτε που κοβλάστερα, ελάτε και σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή πόνη τη μυκή κληρονομιά για τι επόμενε γενιέ! Ελάτε γιατί έχουμε και σήμερα υπερατού δωράκλε! Τρελάθηκε ο Παμπουκίδης και δίνει σήμερα μία Samsungάρα, ένα τηλέφωνο Samsung J3 αξίας 140 ευρώ. Ψήνομαι να στείλω να κληρωθώ. Κάνει και μου καταληξία. Ένα J3 Samsung αξίας 140 ευρώ, ψήνομαι να στείλω να αυτοκληρωθώ. Γιο, κόρη συνυφάδα, συμπεθέρα μητριά. Ελάτε στην παρέα μας γιατί και σήμερα η τρέλα περισσεύει. Δεν την πουλάμε, την μοιράζουμε δωρεάν. Δεν πουλάμε τρέλα. Την μοιράζουμε απλόχερα. Δίδεται δωρεάν. Πώς λέει, διανέμετε δωρεάν. Αφιλοκερδός. Ελάτε στην παρέα μας. Κοπιάστε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εντός, εκτός και με αυτά. Είμαστε, το λέγαμε έξω με τον Σωτήρη Δασκαλάκη, τον αγαπημένο μου ηχολήπτη και φίλο και αδερφό, ότι πώς είναι στο στρατό που, που είναι 4-5 μέρες να απολυθείς και έχεις λιμένες εξαρτήσεις, έχεις βάλει τόσο τυπέξ πίσω να πούμε στο τζόκι που έχει βαρύνει, έχει γίνει 100 κιλά να πούμε, σου φεύγουν οι τσέπες, λιώνεις κάτω τα λάστιχα από, από το παντελόνι, έχουν σκίσει, σέρνεις το κουφάρι σου, δεν φοράς αρβίλα φυσικά, ούτε τη χαγή την κάλτσα, φοράς αυτές τις Ολύμπους, τις αγιονάρες που έχουν από κάτω τη δαγκάνα, τη μασέλα, έχει πιάσει και βότσαλο και το σέρνεις και ακούγεται το το σένεις ρε παιδί μου, λες περνάει μια φρέζα, περνάει ξέρω εγώ ένα μηχανάκι καλασμένο, περνάει ένα κάτι, ένα τρίκυκλο μεταφορέ με αλφαγιώτα, πράσινο. Κάπως έτσι είμαστε, δεν περνάνε οι ρουφιάνες, δεν περνάνε οι που θα βρούμε το κουράγιο να υπομείνουμε άλλες 2-3 μέρες. Θα τα πούμε όλα, θα συζητήσουμε τι όμορφα που ξεσκεπάστηκαν εχθές, τι ωραία που ξεμπροστιάζεστε, τι ωραία που ξεβρακώνεστε. Τι ωραία που αναβίωσε το ΠΟΚ. Τελικά εμείς που τόσα χρόνια λέμε από την εκπομπή ότι όλη η Αθήνα ενωμένη, όλοι εμείς που λέμε ότι όταν τεθεί κοινό συμφέρον οι τρεις αυτοί μεταξύ τους όχι απλά αγκαλιάζονται αλλά ανταλλάσσουν και παθιασμένα γλωσσόφυλλα όπως η Κάρε Ότης με το Μίκη Ρούρκ στην Άγρια Ορχιδεά. Και οποία σύμπτωση και ηρωνία με τέτοια κακιά λύσα κατά του ΠΑΟΚ μπορούσε να το λένε κάπως αλλιώς τον πρόεδρο από Λισάνδρου. Πάρτε και μια σεφερλιά πρωί πρωί. 8 και 10. Τι έγινε ρε παιδιά, Ο ΠΑΟΚ με τους δορυφόρους, ο ΠΑΟΚ που ελέγχει τα πάντα, ο Χαλίφης, ο Ιβάν που έχει πιάσει όλες τις ομάδες, που είναι όλοι μαζί του. Τι έγινε παιδιά, όλοι τους και μόνοι μας. Το καταλάβατε τώρα. Έπεσε με τέτοιο γδούπο, με τέτοιο θόρυβο, τόσο εκοφαντικά και αυτό. Είναι το τελευταίο δώρο πριν την στέψη, παιδιά, αυτό. Το καταλάβατε. Ήταν δηλαδή το κερασάκι. Ήταν το κερασάκι εχθές. Όλοι ενωμένοι και απέναντι ο ΠΑΟΚ. Ρε Ιβάν Σαββίδη, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι ονείροξη. Είναι φαντασίωση, δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Ότι θα αναγκαστούν να σκύψουν ταπεινωμένοι το κεφάλι και να τα βρουν μεταξύ τους, που δεν τα είχαν χάσει ποτέ για να τα βρουν, αλλά να είναι αναμεταξύ των, αγκαλιασμένοι και μονιασμένοι για την πίτα που τους πήρε ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Πόσο τεράστια νίκη αυτό, χθες το καταλάβατε τι έγινε χθες. Είναι ένα ακόμα πρωτάθλημα. Αυτό χθες είναι μια τεράστια νίκη, ένας περηφανής θρίαμβος. Απέναντι σε αυτούς όλους, όλο τον καιρό. Και αυτά και κάνατε και εσείς και έχετε πιάσει και τόνα και τ' άλλο. Καταρρίφθηκε χθες αυτό το πράγμα με τόσο φασαρία, τόσο εκοφαντικά. Πώς είναι τα κτίρια στην Αμερική που βάζουν το δυναμίτι και τα βλέπεις πέφτουνε μέσα λίγα δευτερόλεπτα με ενεχόμενες εκρήξεις. Και τα site, οι αντικειμενικοί, αυτοί που βγάλαν χολή κατά του ΠΑΟΚ όλο το διάστημα, είναι μια ωραία Τρίτη απόγευμα, δεν τρέχει τίποτα.
Όλοι έχουν πάρει τη φάτσα της κουκουβάγιας από τα βιβλία πίσω στον οργανισμό. Εντάξει, παιδιά, δεν συνέβη και τίποτα. Οκ. Okay. Χάρτινη, γάβρος, βαζελάκι, αγκαλίτσα. Μαζί. Γιατί? Απέναντι είναι ο ισχυρός. Χώνει ο τρελός. Παίρνει το πρωτάθλημα. Επενδύει. Φέρνει παίκτες. Δίνει εκατομμύρια. Θα κάνει νέα τούμπα. Έχει ένα κόσμο τρελαμένο. Συσπυρωμένο. Γκαμένο. Τι κάνουμε τώρα? Ελάτε, παιδιά, να πιαστούμε χέρι-χέρι. Αγκαλίτσα. Να ζεσταθούμε δίπλα στη φουφού. Γιατί ο άλλος δεν σταματιέται αν εμείς δεν είμαστε ενωμένοι. Ατελείωτοι. Γλεντοκοπήστε το όλο αυτό. Αυτό έχω να σας πω. Δηλαδή, χαρείτε το με την ψυχή σας. Βέβαια, τα διάφορα ανθυποκουνάβια που όλο τον καιρό λέγανε ότι ελέγχει ο Πάοκ, ο Έτσι, ο Χαλίφης, ο Ισχυρός και αυτά και όλοι μαζί του. Πού είναι, ρε, οι σύμμαχοι του? Πού είναι? Και έπιασε και ο Καραπαπάς το μικρό Γκαγκάτσι στο στόμα του, που ο μικρός Γκαγκάτσις ούτε φίλος μου είναι, ούτε αδερφός μου είναι, ούτε πληρώνομαι από αυτόν, ούτε σε κανένα payroll είμαι, ούτε έχω καμιά ανάγκη να πω την καλή του κουβέντα. Αλλά μέσα στον ΠΑΟΚ, κουβαλώντας και ένα όνομα δύσκολο από τον πατέρα του, οι υπηρεσίες που έχει προσφέρει είναι υπερπολίτιμες, θέλω να σας πω. Πράγματα που τα ξέρετε και πράγματα που δεν τα ξέρετε και δεν πρέπει να τα μάθετε ποτέ. Πώς βοήθησε τον ΠΑΟΚ και τους οπαδούς του κατά καιρούς. Και ποτέ δεν βγήκε να το πει. Και να μην το συμπαθείς, τώρα που τον έπιασε ο Καραπαπά στο στόμα του, πλέον δεν γίνεται να μην το συμπαθήσεις. Αλλά λέω ούτως ή άλλως. Και δεν χρειάζεται να του πλέξω εγώ το εγκόμιο, ούτε είναι τέτοιος τύπος. Τι έγινε, ρε παιδιά, κουνάβια που είστε, βγείτε λίγο να πείτε. Ο ΠΑΟΚ, ο Χαλίφης, αυτά ελέγχει, κάνει το σύστημα, όλοι οι δορυφόροι, αυτά έτσι. Ο Όφη τι έγινε, ρε παιδιά, που ήταν μαζί μας, ε, ο Πανιώνιος, ε, το Γιάννενο, τι έγινε, ρε παιδιά, όλοι αυτοί που λέγατε, όλα εντάξει, έτσι, όλοι τους και μόνοι μας. Πόσο το γουστάρω αυτό και πόσο εγώ ο γραφικός, ο ψυχαγωγός, ο άσχετος με το ρεπορτάζ. Πόσο καιρό φωνάζω. Από εποχή αρένα φωνάζω. Από το στουντιάκι στο screen. Από το 2013 λέω. Καμία φιλία με αυτούς. Ιβάν, αρχικά με τον Έλμερ, με τον Τουίτη, που κάνανε αγκαλίτσες και πίσω του έπηγε τα μαχαίρια και πήγαινε με τον Γάβρο και τον πρωταθλητή στο ΚΑΣ για να του αφαιρέσουν του ΠΑΟΚ 15 βαθμούς από την ειδική βαθμολογία. Μετά ο άλλος, Ντεμέκ, πόντιος, λογοτιμητές και τα λοιπά, και έλεγα, ούτε με αυτόν δικαιώθηκα μία φορά. Δικαιώθηκα. Δικαιωθήκαμε. Δεν μ' αρέσει ο ενικός αριθμός. Σαν εκπομπή, πληθυντικός, όλοι μαζί, γιατί οι ακροατές αυτά λέγανε. Μια φορά με τον πράσινο, μετά φιλία με τον κίτρινο. Δεν τον έχουμε ανάγκη. Θα σου μπήξει μαχαίρι στο κοινό συμφέρον, θα σε θάψει. Είδατε τι έγινε πέρσι και πώς εκλάπη το πρωτάθλημα. Ο άλλος άστο, τον πράσινο, είναι σε άθλια κατάσταση, μαζεύει κουκιά για να επιβιώσει. Δεν μπορεί να σε χτυπήσει τώρα σε επίπεδο πρωταθλήματος, σε επίπεδο τίτλων. Κοιτάει πώς θα σώσει την παρτίδα. Που και αυτούς τους σώσαμε. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, θα έπρεπε να είναι στη Β'. Και ξαφνικά χθες, όχι πέφτουν οι μάσκες. Πώς ήταν η Νικόλ Κίτμαν στο μάτια ερμητικά κλειστά? Πώς το λέγανε? Έτσι δεν το λέγανε, ναι. Που είναι με τον Ντόμ Κρούς και μπαλαμουτιάζονται, πηγαίνουν εκεί με κάτι μάσκες αυτά και φέρνουν οι ρόμπες και από κάτω είναι ολοτσίτσιδοι. Ολόγυμνοι! Και από αυτόν όντουσαν, ναι. Πέσανε λοιπόν και οι μάσκες και οι μπέρτες και είναι με τα καλαμπαλίκια έξω όλοι. Και τις μετράνε τώρα όλοι και λένε, παιδιά, επειδή του πόντιου είναι μεγάλη η οικονομική επιφάνεια, εννοώ, και η διάθεση για προσφορά, να βάλουμε τις δικές μας όλες μαζί, μήπως κάνουμε μία σαν τη δική του. Τρεις πόντους εσύ, δύο πόντους εσύ, τρεις παιδιά, πάνω από 10 δεν βγαίνει. Τι να κάνουμε, να μαζέψουμε κι άλλους, να φτιάξουμε μία με πολλούς πόντους. Ενώ αυτό που λέμε, κερδίζω πόντους στο σύστημα, στην εκτίμηση κτλ.
Λέω εγώ τώρα. Είπα ψαραγορά Αιγαίων. Δεν είπα τους χορηγούς. Δεν προλαβαίνω, δηλαδή έχω τέτοια πρεμούρα να τα πω που δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω. Εκεί θα πάτε και στα δύο καταστήματα και στην περιοχή στο Ωραιόκαστρο, ανεβαίνοντας 695666, αλλά και κάτω στο δικητήριο, εκπληκτικά μαγαζιά, πεντακάθαρα, πεντανόστιμα όλα και νηστίσιμα, σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόσια, μόνο που σας τα, δεν σας τα ταΐζουν και στο στόμα, να σας λένε και παραμύθι, όπως η μανούλα η γλυκιά. Και φυσικά, ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης, Καραολή και Δημητρίου, 237-163 και νηστίσιμα και γλυκάρες και παγωτάρες και τσουρέκια πασχαλινά και γεμιστά, μοσχοβολάει ο τόπος. Και εννοείται σοκολατένια αυγά με όλες τις απεικονίσεις, με όλους τους παιδικούς ήρωες, με όλους τους ήρωες των παιδιών, για το βαφτιστήρι, για το εγγόνι, για το παιδάκι σας. Πεντανόστιμα. Smartphone δίνουμε σήμερα από την Electronet. Samsung J3, όχι σε 15 εκπομπές, όχι σε 15 διαφορετικές μέρες, μέσα στο 2ωρο, λιγότερο από 2ωρο, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μια σακούλα κρεατάρες από το κορυφαίο κρεοπωλείο στην πόλη, τα δύο κρεοπωλεία μας, χθες δώσαμε από το κρεοπωλείο Άγγελος στη Νεάπολη, στην Ανδρέα Παπαδρέου 125, σήμερα επίσης εκλεκτά όλα και εκεί, σήμερα δίνουμε πάλι από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, Μενελάου 29, μια σακουλάρα με κρέατα, πεντανόστιμα. Και δύο μαγικά χαρτάκια, ακριβοθόρητα, δισεύρετα, μπαίνουν σε προθήκη. Έχω να σας πω, πέρα από το ότι αναβίωσε το ΠΟΚ και είναι πραγματικά στο παραπέντε, όση στενοχώρια πήραμε με τον Αντρέ. Πόση στενοχώρια μπορεί να πήραμε με τον Αντρέ. Πόσο νιώσαμε ότι τραυματίστηκε, ότι λαβώθηκε ένα μέλος της οικογένειάς μας. Πόσο αποδείχτηκε στη δύστυχη στιγμή, στη δυσάρεστη στιγμή, στον πόνο αποδείχτηκε. Πόσο αγαπάμε, πόσο έχουμε γίνει ένα πράγμα, πόσο ενωμένοι είμαστε. Ακόμα και αυτό είναι ζου μου σου. Αυτό εξηγούσα και χθες. Με τον άλλον δεν με δένει μόνο η χαρά. Με δένει και η λύπη που πρέπει να είμαι δίπλα του να του κρατήσω το χέρι. Να του ανταποδώσω όλα αυτά που μου έδωσε φέτος. Γιατί ο Αντρέ είναι τόσο ΠΑΟΚ ο Αντρέ. Σε όλα του, όχι μόνο το 90 λεπτό. Στις δηλώσεις του, στη συμπεριφορά του, στο ήθος του. Στο πώς πιάνει και ορμηνεύει τους νεότερους παίκτες. Στο πώς συμπεριφέρεται, στο πόσο προσινή, στο πόσο προσιτός είναι στους οπαδούς. Που θα μπορούσε να είναι ο πιο ψηλωμένος. Να είναι ο πιο ψηλωμύτης. Στο πώς θα ρίξει 2-3 φαλιάρες στον πιτσερικά που θα το δει ότι με 2 γκολ και με ένα κάμπριο και με ένα μουμπίπι που πούμε σε κανένα μαγαζί ψηλώνεται και αρχίζει και έχει ύφος. Πρώτος πάει επάνω του να του πει η γραμμή που χωρίζει τη μεγάλη καριέρα, τη δόξα, τη λαμπρή, τις επιτυχίες στους τίτλους με την αφάνεια. Με τον όλεθρο τον ποδοσφαιρικό. Με την εξαφάνισή σου είναι πολύ λεπτή δερβίση. Μπορεί να του έχει πει λέω εγώ τώρα. Αυτός είναι ο Αντρέ. Αυτός είναι. Ετοιμάζονται υπέροχα πράγματα. Δεν πέφτει με τίποτα. Έτσι το κάνουμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Έτσι το κάνουμε. Έτσι γουστάρουμε. Και ήταν ωραίο ρε εσείς που δεν έγινε στη Λάρισα. Να το ξέρετε, σας το είπα. Η ειδονή και τα foreplay, τα προκαταρτικά, κρατάνε παραπάνω. Είμαι με την Τζένιφερ Λόπες, είμαι με την Ειρίνα Σάι, ξέρω εγώ, είμαι με την... Πείτε ποια θέλετε εσείς, ρε παιδί μου, με την Αντριάννα Λίμα. Είμαι με τη Μόνικα Μπελούτσι. Και είμαι σε μια αυτή. Τι από. Γεια σου, τελειώ. Έτσι. Όχι. Όχι, όχι. Αργά, αργά. Βασανιστικά. Θέλω να σου πειράξω το μυαλουδάκι. Θέλω να σου κάνω καταστάσεις. Θέλω να το ζήσω όλο αυτό βασανιστικά μεν, αλλά πολύ απολαυστικά. Όλη αυτή την προετοιμασία. Που κοιτάμε τον ρο και λέμε, όχι ρε μπίπι μου, ακόμα είναι Τετάρτη. Αυτή η ρουφιάνη εβδομάδα πόσες μέρες έχει ρε μπίπι μου. Ε, άνοιξέ το. Έτσι το κάνω, ναι, στη Θεσσαλονίκη, κάνεις δε με. Έχω πληροφορίες. Ένα. Είναι παράκληση, εμείς που έχουμε μικρόφωνα και μας ακούει κόσμος, πρέπει να το κάνουμε αυτό. Κλείνει το φύλλο αγώνα. Κλείνει το φύλλο αγώνα για να μην υπάρξει κίνδυνος
για πρόστιμο ή για οτιδήποτε άλλο ή για τιμωρία της έδρας που θα ακολουθήσει στο επόμενο πρωτάθλημα. Και μετά, αφού κλείσει το φύλλο αγώνα, αφού φύγουν οι ρεμπεσκέδες, οι διάφοροι, αυτοί με τη σφυρίχτρα, αφού φύγει ο Κομπότης και η παρέα του, τότε και μόνο τι θα γίνει το δαχτυλίδι της φωτιάς. Και θα φανούμε όχι από το φεγγάρι, όχι από όλους πλανήτες. Τότε μόνο θα μπορεί να μπει ο Ιβάν, τότε μόνο ο Κυριάννης θα μπορεί να μπει μέσα και διαζώσεις να δει αυτό που δημιούργησε. Και πόσο μεγάλη η δονή είναι μετά το χθεσινό. Δηλαδή αυτό πραγματικά, εγώ αν ήμουν Ιβάν φίλε, όχι θα ψήλωνα 52 πόντους. Όχι αλέτρι να ανοίγω αυλάκια. Όχι επίσημος καλεσμένος στην Αγκρότικα, στο τμήμα με τις θεριζοαλωνιστικές. Ωραία λέξη για να κάνεις σαρδάμ. Όχι χαντάκι, όχι ιδιόρυγα του Σουέζ, όχι ο ισθμός της Κορίνθου. Έτσι θα ένιωθα εγώ ρε παιδί μου. Εσύ βγες και πες ότι δεν θα ένιωθες έτσι. Λέω εγώ τώρα. Άρα λίγο αυτοσυγκράτηση. Περιμέναμε 34 χρόνια. Μην το καταστρέψουμε. Εσύ που θα θες να πηδήξεις μέσα στο 90 με το σφύριγμα, δεν είσαι πιο γαβλιάρης από ότι εμείς. Συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Δεν είσαι πιο μερακλής, ούτε πιο βραζοαίματος. Και εμείς θέλουμε να μπούμε μέσα. Χειρόφρενο, να μην τους δώσουμε πάτημα. Αυτοί είναι ικανοί για τα πάντα. Για τα πάντα. Να πούνε είσοδο μέσα στον αγωνιστικό χώρο μείον 7. Ή τους είναι ικανοί για όλα. Άρα περιμένουμε να στηθεί η εξέδρα μπροστά στη θύρα 7. Σας έχω και άλλη πληροφορία. Και μην φανταστείτε ότι έχουμε κανέναν υψηλό βαθμό. Δεν είναι αυτός που βάζει τις βίδες. Αυτός που οδηγεί το Κλάρκ. Έτσι, μην φανταστείτε που λέμε έχω μέσα στην ΠΑΕ. Μπίμπιπ έχω. Απλά είναι αυτός που δεν φαντάζεσαι. Έτσι. Τώρα αυτοί που έκοψε το τιμολόγιο, σε αυτούς που βάψανε και βάλαν τα αυτοκόλλητα στο ξεσκέπαστο πούλμαν. Το κόκκινο, αυτό που κάνει τη βόλτα στην Άνω Πόλη και τα λοιπά. Τυχαίνει πάντα, αυτή είναι η πιο ωραία ρεπόρτερ. Εδώ την άλλη φορά δεν μας είπε, ήρθε η πεθερά του Βιερίνια και πήρε βιβλία για την κόρη της. Και τη ρώτησα, θα έρθείτε εδώ, βεβαίως έρθουμε. Δηλαδή, η είδηση από το πουθενά. Από το βιβλιοπόλι. Που με παίρνει και αλλαλάζει μετά την εκπομπή. Δεν ρωτάς βέβαια ποιος είναι. Γιατί η απάντηση είναι αυτός 1-0! Στη φυλάει, στη γωνία! Και μποφίλιο θα παίξω ρε παλιό χαρακτήρες. Ξέρετε, εγώ δεν κλείδα! Ξέρεις τώρα, υδρότας κρύος, μη βγει κάποιος. Τι είναι, σήμερα, αύριο μεθαύριο. Τη Δευτέρα κανονικά πρέπει να παίξει μποφίλιο, έτσι. Μη βγει κανένας. Περίεργος και μου χαλάσει την τελευταία δικλίδα που έχω. Και ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Μεταξύ τους μιλάνε στα inbox και λένε τι δικλίδα έχει, μήπως είναι αυτό, μήπως είναι εκείνο. Ένας δυο που το ξέρουν δεν βρωμίζουν, το ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση να το πούν. Έτσι. Και είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, λέει, και τώρα που το λέω, φαντάζεσαι, φίλε, την άλλη εβδομάδα 5 μέρες. 5. Αν τα καταφέρω σήμερα, θα έχω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Εκεί γύρω στις 10 παρατέταρτο. Αν δεν το καταφέρω, τι είχαμε, τι χάσαμε. Σολέως εξεχάσαμε. Θα το κάνουμε άλλη στιγμή. Δεν εξαρτάται από εμάς. Όπως βλέπετε και όπως έλεγα, είμαι μια κατάσταση, δεν πέφτει με τίποτα, ρε, το καταλαβαίνετε. Δεν πέφτει με τίποτα. Με τίποτα. Άρα, ξαναλέω, για να μπορέσει να ανάψει το δαχτυλίδι της φωτιάς, γιατί αυτό που θα γίνει την Κυριακή δεν θα έχει ματαγίνει, θα ξεπεράσει το δαχτυλίδι της φωτιάς με το γάβρο πριν από μερικά χρόνια. Και όλα αυτά που θα ακολουθήσουν, γιατί εννοείται όπως φύγουμε χωρίς να ξυλώσουμε, χωρίς να βεβηλώσουμε το σπίτι μας, το ξαναλέω γιατί ακούω διάφορα. Μπορεί να πούμε θα κάνουμε ένα φιλικό
με την Μίλαν, με τη Γιουβέντους, με την Μπαρτσελόνα. Τι θα πούμε, άμα δεν έχουμε γήπεδο ρε φίλε. Δεν ξυλώνουμε τίποτα, σεβόμαστε τον χώρο μας και το σπίτι μας. Όταν θα έρθει η ώρα για τον γκρέμισμα θα είμαστε εκεί. Να πάρουμε, αλλά τώρα μην πάμε με σφυρί και καλέμι, γιατί ακούω διάφορα για κλειδάκια αυτά, λέει θα ξεκλειδώσω το κάθισμά μου να το πάρω μαζί. Είναι σαν τις γιαγιάδες στο πανηγύρι, παίρνω δηλαδή το πτυσσόμενο, το βάζω και μετά το παίρνω και το φεύγω. Για σταθείτε λίγο ρε παιδιά. Κατανοώ, ναι όλα, με κατανόηση τα λέω, να ξέρετε. Να ξέρετε. Και έτσι λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Πρώτα απ' όλα όμως, πριν από τους πυρσούς, πριν από την εξέδρα, πριν από την αποθέωση, πριν από την παράνοια, πριν από το ξέσπασμα χαράς, από το τσουνάμι ευτυχίας, πριν από όλα αυτά... Τρεμάλα. Το νου σας τρεμάλα. Έχουμε να κάνουμε μία δουλίτσα. Συγγνώμη που γίνομαι και λίγο δυσάρεστος. Δεν υπάρχει πιο τρελαμένος από μένα και πιο αισιόδοξος, το ξέρετε. Χρειάζεται να κάνουμε μία ψιλοδουλειά ακόμα. Δηλαδή, να κερδίσουμε το Λεβαδιακό. Αρνούμε να πω να φέρουμε ισοπαλία με το Λεβαδιακό. Αρνούμε. Να κερδίσουμε το Λεβαδιακό. Δημήτρη Πέλκα, απευθύνομαι σε σένα ειδικά. Μπορώ ρε παιδί μου, απευθύνομαι κατά καιρούς, έτσι, στο δεύτερο πρόσωπο του ενικού, σε παίκτη. Δημήτρη Πέλκα, απευθύνομαι σε σένα. Τώρα που ο άλλος αρχηγός λαβώθηκε, τώρα που ο ηγέτης, ο καθοδηγητής, ο αρχηγάτος, τώρα που ο πρώτος από όλους είναι λαβωμένος, εσύ πρέπει να πάρεις τη σκυτάλη από το χέρι του. Εσύ. Και γιατί εσύ. Γιατί εσύ νιώθεις όσο λίγοι. Μπορεί να την πάρει ο Άκπομ. Μπορεί να την πάρει ο Μάτος. Βεβαίως. Εμείς δεν θα πούμε όχι. Εμείς θα λέμε να την πάρει ο Βιερίνια. Ο Πέλκας. Όπως όμως μου έδειξες και μας έδειξες την Κυριακή μέσα εκεί σε αυτό το εχθρικό κλίμα όπου το χωράφι, μέσα στο χωράφι η κλωτσοπατινάδα πήγαινε σύννεφο. Όπως μου έδειξες και μας έδειξες, το θέλεις σαν τρελός. Και γιατί να μην γραφτεί και το δικό σου όνομα στην ιστορία. Παραλίγο θα γραφόταν. Εκεί που λέει Γκουερίνο. Έτσι, εκεί που λέει Πάπριτσα. Άσχετα που του Πάπριτσα δεν ήταν το τελευταίο γκολ, αλλά εκείνο έχουμε κρατήσει στο μυαλό μας. Εκείνη την κεφαλιά ψαράκι το 85, εκείνο που οριζοντιώθηκε. Γιατί δεν ήταν γκολ τίτλου, αλλά ήταν γκολ τίτλου. Δεν ήταν το τελευταίο γκολ εκεί. Είχε και άλλους αγώνες μετά. Έτσι, δεν ήταν καν ο δεύτερος γύρος, αλλά καταλάβαμε όλοι τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Με εκείνο τον Βάζελο τον πανίσχυρο, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Το διπλό εκεί πέρα, εγώ από εκείνη τη χρονιά, έτσι, και νομίζω πολλοί κόσμος θυμάται εκείνο τον γκολ. Εννοείται. Και τα υπόλοιπα, αλλά Δημήτρη Πέλκα, πάρε τώρα το χρήσμα. Πήγαινα στον αρχηγό. Πάρ' τον μια αγκαλιά, τα λόγια που έγραψε συγκλονιστικά, όλοι γράψετε ωραία πράγματα, αλλά ειδικά αυτό που έγραψε εσύ, ο άνθρωπος Βιερίνια, μίλα με τον Αντρέ και πες του, δώσε μου την ευλογία σου, δώσε μου το χρήσμα, δώσε μου την ευχή σου, για όσο καιρό θα είσαι έξω, να πάρω εγώ την ομάδα στις πλάτες μου. Γιατί έκανα μια κακή χρονιά, καμία σχέση με την περσινή χρονιά μου και πρέπει έστω και στο τέλος, σε αυτά τα αναεπομείνατα παιχνίδια, στον ημιτελικό με την Τρίπολη, στον τελικό με τη Χάρτινη, πρέπει εγώ να είμαι ο ηγέτης. Επειδή νιώθω, επειδή ήρθα εδώ 12,5 χρονών και επειδή ξέρω αυτός ο κόσμος πόσο έχει υπομείνει και πόσο έχει επιμείνει και πόσα έχει υποστεί. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Θα πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα. Απαγορεύεται να σ' αγαπάω. Απαγορεύεται να μ' αγάπας. Είναι επικίνδυνο να σε κοιτάω. Είναι επικίνδυνο. Έρχομαι.
έχουμε στις γραμμούλες. Πάμε γραμμές, κληρώνουμε ξαναλέω σήμερα. Δύο μαγικά χαρτάκια για τη φιέστα της Κυριακής. Στην κατάμεστη, στην πειρακτωμένη, στην τρελαμένη από χαρά, στην παρανοϊκή από ευτυχία, τούμπα. Δεν, παιδιά, ζήστε το όλο αυτό, σας το ξαναλέω, σας παρακαλώ. Όλοι έχουμε θέματα άλλα που μας απασχολούν. Βάλτε τα στην πάντα, ζήστε αυτές τις μέρες. Γλεντήστε με αυτούς που θέλουν να μας χαλάσουν το κέφι και ζήστε το όλο αυτό. Ξαναλέω χθες την ιδέα πρόταση που υπήρξε, αφού πω ότι κληρώνουμε πέρα από τα δύο εισιτήρια ένα smartphone Samsung J3 140 ευρώ εξίσου, θα βγάλουμε τον τυχερό στον αέρα στο τέλος. Και μια σακουλάρα κρέατα από το Κροπολίο, γράψτε μου και κρέατα δίπλα, από το Κροπολίο Μιχάλης, στην περιοχή του Ευόσμου, στη Μελαλάου 29. Τι ήθελα να πω, το ξέχασα. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Κάτσε τα καλά σου! Ξεχάσεις τι θα πεις. Δεν είμαι καλά, δεν είμαι, δεν είμαι! Δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω, το έχασα! Μα με ξάπιασες! Περίμενω κάνα λεπτά ακόμη, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, ζουμουσού. Πω ρε φίλε. Λοιπόν, γλεντίστε το. Χάνουμε τα λόγια μας. Τι θα πω ρε φίλε σήμερα. Τη δεκαετία του 60 κάποιοι είπανε ότι μέχρι ένας διαιτητής, ένα παλιό κοράκι εκείνης της εποχής, πήγαινε κάθε Κυριακή με αλλαγή φυσιογνωμία. Άλλαζε όνομα. Ξένος, ναι. Είχαν ένα ναι. Πασπαρτού. Πώς είναι. Με περούκα και με τέτοιο. Ναι, ρε παιδί μου, πώς πάνε κάποιοι κλόουν σήμερα λοιπόν, σε αυτά τα γενέθλια. Την άλλη εβδομάδα σε κάποια γιορτή. Μήπως είναι καιρός να κάνουμε πλέον και μία ταυτοπροσωπεία σε αυτούς που βγάζουν τις αποφάσεις, που τις ανακοινώνουν. Ναι. Όχι σε αυτούς που βγάζουν, αυτοί που ανακοινώνουν. Ποιοι είναι. Μας λένε ότι είναι ο Χατζηπαπαδόπουλος παράδειγμα. Είναι ο Χατζηπαπαδόπουλος. Γιατί όχι ο Χατζηγραβατίδης. Γιατί όχι ο Χατζηγραβατίδης που χρησιμοποιώ εγώ πάντα. Χατζηγραβατίδης, συγγνώμη. Αυτόν είναι ο Ζακωστή. Αυτόν, εντάξει. Λοιπόν, να είμαστε σωστοί. Ή μήπως είναι ρε φίλε ο ένας από τους τέσσερις που πήγαν μέχρι τη Λάρισα εκδρομή και γύρισαν στην Αθήνα. Μπορούμε αυτό να το διαπιστώσουμε. Και πάλι επειδή μ' άρεσε έτσι όπως το είπαμε την προηγούμενη φορά, fair play είναι να μαζέψουμε λεφτά και να δώσουμε σε αυτούς τους φουκαράδες που δώσαν τόσα λεφτά να πάνε στη Λάρισα, ναι, να προσπαθήσουν να σκοτώσουν τον Τζίλο. Και κύριοι, για να μην λέμε ανοησίες αυτού του είδους, πότε θα βγάλετε την απόφαση για τον Τζίλο? Έλατε! Συγγνώμη λίγο και κάτι ακόμη. Πότε θα βγάλετε άραγε την απόφαση για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Τι περιμένετε κύριοι εσείς που ο ΠΑΟΚ είναι το κατεστημένο? Ποιο κοροϊδεύετε ρε γελί? Μήπως είστε τελικά με αλλαγμένες φάτσες? Κλιμάκωσε. Μήπως είστε με αλλαγμένες φάτσες τελικά και ισχύει αυτό που κοροϊδεύουμε? Ότι είστε άλλοι αντί άλλων? Με τα αλλαγμένα μυαλά. Δεν έτσι, πειράζει. Έτσι, γλέντα το Μένιο. Έτσι, αυτό που έγινε χθες το καταλαβαίνετε. Γλεντάω ρε Κωστή μου. Δεν το βλέπεις πόσο ήρεμα το απολαμβάνω. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει ρε παιδιά στα ραδιόφωνα της πόλης μας ειδικά που με πειράζει. Σπουδαία μηδενικά έχουν πάρει από ένα μικρόφωνο και το τι λέγεται δεν περιγράφεται. Κουμπάκι. Να δώσω, θα κλείσω όσο ξέρεις. Κουμπάκι. Να δώσω συγχαρητήρια. Άφησα το λίγο να το πω Κωστή μου, δεν θίγω κανέναν. Να δώσω συγχαρητήρια στον γελίο αυτόν που έναν επιστήμονα τύπου ορθοπαιδικού χειρούργου γιατρού είπε ότι είναι αγενής. Ρε σπουδαία μηδενικά, βουλώστε το επιτέλους. Δεν προσφέρετε τίποτα στην κοινωνία μας. Την καλημέρα μου και την αγαπητή μου. Ζουμουσού, βρε, ζουμουσού εμείς. Άντε αδερφέ, έχω πει η θεωρία της κορδαλιάς. Δεν μπορεί να μη συχαίνεσαι, να απεχθάνεσαι, να μη σου αρέσει η κορδαλιά και να την παραγγέλνεις. Και αφού στη φέρει ο σερβιτός να πεις πώς μυρίζει έτσι ή τι χάλια που είναι η σκορδαλιά. Κουμπάκι. Όπως κάποιοι δεν γουστάρουν εμάς και δεν μας ακούνε, αν δεν τους γουστάρεις, δεν τους ακούς. Απλά. Γιατί να συγχύσεις, θα μου πεις, ναι, θέλω να ξέρω τι λένε. Γιατί να ξέρεις τι λένε? Δεν ξέρεις ποιο είναι το κίνητρό τους. Δεν ξέρεις από πού πιθανόν να παίρνουν εντολές. Άρα, για ποιο λόγο να μπεις στη διαδικασία? Για να μπαρουτιάζεσαι? Γιατί πιθανόν αυτό θέλουν να σε κάνουν μπαρούτι. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ζουμουσού με τον Κωστή, δεν μας πέφτει με τίποτα, αλλά θέλουμε 2-3 24 ώρα ακόμα και για να μπορέσουμε να, να γίνει έξι. Πάμε μαζί και σε 2-3 24 ώρα. Αλλά θέλει το νου μας μέχρι τότε, Κωστή μου, γιατί ένας βαθμός είναι
που πρέπει να είναι τρεις κανονικά, όπως πολύ σωστά είπες, και μετά θα ξεκινήσει. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δευτέρα πρωί με το καλό θα είσαι στο στούντιο? Με νεύτη, βενζίνες, πυρσούς και άλλα διάφορα υλικά. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Αυτό. Παιδιά, ναι, αυτό, αυτό. Η εβδομάδα είχε πολλά σκαμπανεβάσματα και άκρα. Νόμιζα θα έλεγες η μεγαλύτερη. Όχι. Νόμιζα θα έλεγες. Είμαι σοβαρός σήμερα, είμαι σοβαρός. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω, δεν ξέρω από πού βγαίνει. Μάλλον ο τραυματισμός του Βιερίνε με πλάκωσε λίγο, να σου πω την αλήθεια. Και εκεί που ήμασταν λίγο στεναχωρημένοι, γιατί δεν έγινε όλο το Σαββατοκύριακο όπως το φανταζόμασταν, ήρθαν οι αποφάσεις χθεσινές και μας κάνανε να γουστάρουμε. Να καταλήξω. Αυτό που έλεγα προχθές, η χαρά και η λύπη, όχι μια γραμμή λεπτή, όχι δίπλα-δίπλα. Όλοι μας χαλαστήκαμε τόσο πολύ με τον Άντρε, τόσο πολύ. Αλλά τι έδειξε αυτό για μία ακόμα φορά? Ότι είμαστε ενωμένοι, ότι είμαστε οικογένεια. Ότι χαλαστήκαμε σαν να είναι συγγενής μας, σαν να είναι πραγματικά ο δικός μας άνθρωπος και βγήκαμε από αυτό πιο δυνατή. Το λούκι θα το τραβήξει ο ίδιος ο αθλητής, που όλοι είμαστε εκεί για να δούμε πώς τραυματίστηκε. Κανένας δεν θα είναι εκεί για να δει τι λούκι έχει να τραβήξει στην αποκατάσταση, στο χειρουργείο, στη σάουνα, στις φυσικοθεραπείες, στον αγώνα που θα κάνει ο ίδιος. Έτσι. Αυτό. Τι λέτε τώρα, εδώ κάθε μέρα αυτοί πηγαίνουν, μπαίνουν μέσα, παίζουν ποδόσφαιρο, προπόνηση, γουστάρουν, έχουν στήσει τη ζωή τους τόσο ρυθμισμένα, καλά και κουρδισμένα, γιατί άλλως δεν βγαίνει ο πρωταθλητισμός. Αν δεν ακολουθήσεις πιστά το πρόγραμμα, όποιο και να είναι αυτό, το πότε θα κοιμηθείς, το πότε θα ξεκουραστείς, το πότε θα φας, το πότε θα καθίσεις, το πότε θα σηκωθείς, δεν βγαίνει διαφορετικά. Να τους αλλάξει όλο τον βιορυθμό. Τώρα εδώ πέρα εμείς μια μέρα ξυπνάμε πιο μπροστά και δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας την επόμενη. Άκουσα βέβαια και αλλάζει. Από κάποια κουνάβια, γιατί περιμένουν στη γωνία. Καλά ρε Λουτσέσκου, γιατί δεν τον έβγαλες για να μην τραυματιστεί? Καλά άσε αυτό τώρα, εντάξει. Ναι, δηλαδή, καλά ρε medium Λουτσέσκου, γιατί δεν μας δίνεις εξινούμερα ρε Καριόλη. Γιατί τον έβαλες, όχι γιατί μπορούσε να τραυματιστεί μέσα στο χωράφι, ας πούμε, γιατί πήγες και έπαιξες και... Αφού δεν κερδίσετε, γιατί πήγατε και παίξατε. Δηλαδή αφήστε λίγο τις εμπάθειες. Χαρείτε τη στιγμή. Δεν άκουσα λίγο την εισαγωγή σου, ειλικρινά, έτσι, γιατί δεν πρόλαβα. Χιόνια είχε, φίλε. Χιόνια. Δεν είχε σήμα. Χιόνια είχε. Όχι, δεν είχε χιόνια. Ήλιο είχε. Απλά είχα δουλειά εγώ. Πήγα τα παιδιά σχολείο. Στο zoomusu.gr. Μπαίνει στο zoomusu.gr το απόγευμα. Άλλο θέλω να πω. Να πω ότι η μεγαλύτερη χαρά μας δώσαν τα παιδιά χθες με την απόφαση που πήραν να βγάλουν τον Λισάνδρο και που έχουν λυσάξει με τον Λισάνδρο και τον Καγκάτσι. Αυτά είπα, αδερφέ μου. Αυτά είπα. Αυτό φαντάζομαι. Γι' αυτό το έθεσα κιόλας έτσι. Όλη η Αθήνα ενωμένη πιο παραστατικά, πιο ξεκάθαρα εξόφθαλμα από ποτέ. Όχι μόνο η Αθήνα. Όχι μόνο η Αθήνα. Η Αθήνα καταλαβαίνει τι εννοώ. Όχι, η Αθήνα και τα παραδείγματά τη εδώ πέρα. Κάτι συμπολίτες που το παίζουν ανεκτάτη και... Με ξυπνάς με φιλιά! Γεια, φιλιά! Αυτό. Γεια, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ένα υπέροχο κινητό Samsung J3, 140 ευρώ η αξία του, καταπληκτικό, με κάμερες επάνω, αυτά τα πάντα Samsung. Από την Electronet, δύο μαγικά χαρτάκια, δύο εισιτήρια, τα τελευταία, ακριβοθόρητα και δισεύρετα για τον αγώνα Φιέστα της Κυριακής, 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. Φιέστα, θα γίνει απονομή γιατί θα υπάρχει και το κύπελο. Κατόπιν άδειας και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολίο Μιχάλη στον Εύωσμο, υπέροχη. Να φάτε, να χορτάσετε, να γουστάρετε. Καλημέρα! Κυρία Γεωργία μου, τι τραβάς, πώς τον ακούς κάθε μέρα αυτόν τον άνθρωπο. Ηρωίδα, ηρωίδα, ηρωίδα. Καλημέρα! Η πλάκα, καλημέρα. Όταν πήγα να τη ζητήσω τον πεθερό μου, Γιώργο, που τέλος πάντων ξεκίνησε ο πεθερός μου να πει κάποια πράγματα, να ξέρεις, εγώ, πεθερέ, να τα πω εγώ. Ναι. Χωρίς χορηγό βέβαια. Άσταλο, θα τα πω εγώ. Θα τα πω εγώ. Άσε με μένα να κάνω το άστονα. Τα είπα εγώ. Εντάξει. Για πες, Γιωργάρα μου, πήγαν όλα καλά χθες γιατί σε μνημονεύσαμε χθες. Μπράβο, αγόρι. Ευχαριστώ τον Μένιο, τον Παναγιώτη και όσους πήραν. Όλους. Πολλά μηνύματα ήρθαν που δεν τα διάβασα γιατί. Το ξέρω. Όλους τους ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, η υγεία. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα και μεγαλύτερο πράγμα από την υγεία. Εντάξει. Και συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό στο Θεαγένειο. Οι άνθρωποι παλεύουνε, θα ρίξει ότι είσαι ο άνθρωπός τους. Και έβγε. Και ονόματα πες. Αν έχεις ονόματα, πες και ονόματα. Πολύ δύσκολο νοσοκομείο. Με το που το λες, ένα σφίξιμο το νιώθω. Ήρωες. Όταν λες Θεαγένειο, περισσότερο από κάθε άλλο νοσοκομείο, όταν μου κόβεται λίγο. Και βλέπεις και νέα παιδιά, νέα παλικάρια,
η καρδιά σου γίνεται κομμάτια. Τέλος πάντων, ας έρθουμε στα δικά μας. Καταρχήν έχουν μείνει 99 ώρες από σήμερα, από αυτή τη στιγμή, για τη στέψη του πρωταθλητή. Τι ωραίος που είσαι! Τι ωραίος! Τι γλαφυρός! Μετρούσα τις ώρες, μετρούσα τις ώρες, μετρούσα τις ώρες. Λοιπόν, καταρχήν να πάμε και στην φυλάδα αυτή, να τη λέω φυλάδα για να μην βγάλω μία λέξη μπροστά. Μαύρο ο ψευδοπρωταθλητής. Τρέγελοι, τρέγελοι. Τα νύχια. Πόσο πονάς, αγόρι μου! Πονάς! Τα νύχια, η χοροδία σας. Πονάς, αγόρι μου. Τι να πεις άλλο, ρε Κωστή μου. Τι να πεις. Χαρείτε το... τον πανικό τους. Ακούστε με που σας λέω. Γλεντίστε το όλο αυτό. Και συγχαρητήρια και στον συμπολίτη μας. Συγχαρητήρια στον συμπολίτη μας. Που ψήφισε υπέρ αυτονών. Ενίσχυσε το παλιό το ΠΟΚ. Και παράκλησε προς τον κύριο Σαββίδη και στο επιτελείο του ΠΑΟΚ. Ξανά δανεικό στον Όφη με τίποτε. Σε καμία ομάδα κανένα, η οποία... Βρε. Σε κανένα, βρε. Τελείωσε. Τελείωσε. Γεια σου, Γιώργο. Μπορούσε... 4-16 το... για το εισιτήριο για το δώσει στο Παναγιώτο φίλο μου. Φιλάκια. Γεια. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, ρε Κωστάκη. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον φτεροπόδαρο. Το χορευτή μας. Γεια σου, ρε. Άφη, γιατί το Σάββατο έχουμε παράσταση και θα γίνει ο χαμός πάλι να πει. Την Κυριακή να δεις την παράσταση έχουμε. Τώρα λέω άμα θα το πω αυτό τελείωσε πάει στη ζήτηση να πούμε. Όχι, 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 πάμε, πάμε. Δεν σε λοιπόν, διακόπτω. Γιώργο, περαστικά από μένα είπε για το Θεαγένιο ο Γιώργος. Είναι διαφορετικό νοσοκομείο. Εγώ πήγα το Δεκέμβριο, έκανα και κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση. Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα τα νοσοκομεία που δουλεύουμε εμείς. Είναι ειδικό, είναι για ειδικές περιπτώσεις. Λοιπόν, Κωστάκη. Σ' ακούω. Μιλάω, για... μιλάω, τσινάτε, μας διακόπτης. Δεν μιλάω. Όχι, λέω μήπως σταμάτησε γραμμή. Όχι βρε, σε ακούω, σε ακούω, σε ακούω. Για τις σκληρώσεις, για τις σκληρώσεις θα στείλουμε μήνυμα. Για το κινητό. Μήνυμα. Ναι. Για όλα μήνυμα. Αλλά για, τα εισιτήρια, μήνυμα, για τα εισιτήρια και για τα κρέατα ναι. Βάζω και γραμμές. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Ό,τι είναι δηλαδή δεν είναι είδος ναι. Πολυτελείας όπως ναι. Το κινητό. Ναι, θα στείλω για το κινητό γιατί τα κρέατα ας τα πάρει κάποιο παλικάρι που τα έχει ανάγκη. Αυτό γράψτε μου και κρέατα δίπλα. Παιδιά. Ναι, ναι. Όχι, είστε... όχι. Τα κρέατα ας κάποιος άλλος. Όχι, δεν θέλω να βάλω. Πες μου τα τρία τελευταία, Κωνσταντίνε. Ναι. Κωστά. Τα τρία τελευταία ψηφία δώσε μου. 4.76. Γεια σου Κωνσταντίνε μου! Σε φιλό! Θέλω λίγο υπομονή για την Κυριακή. Εντάξει, είπαμε. Να έχουμε πρώτα... το δυσκολότερο πρώτα μάτια. Αυτό. Πρώτα Άμπρα. Κερδίζουμε και μετά όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα μετά. Μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Τώρα σε καθυστερώ κιόλας. Αν μας πέφτει. Όχι, δεν μας ναι. Πέφτει με τίποτα! Άμπραβο, πρόσεξε το στρώμα νερού τότε. Άντε δούμε σου. Γεια! Γεια! Γεια σου Κώστα, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς καταρχάς... το κολομπάμπουε. Καλημέρα Κωστή μου, καλημέρα. Καταρχάς κύριε Γιώργο περαστικά. Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα. Η στάση του συμπολίτη φάνηκε όταν ο Τζίλος, τότε που ήταν υγιής, στο γήπεδο στο ΆΚΑ είχε περάσει 6 ποδοσφαιριστές του συμπολίτη στο σπριντ. Συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική στιγμή, πραγματικά. Ναι. Και στην αισθητική του εμφάνιση στο στάδιο Καραϊσκάκη, στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Απλά θα πω, βεβαίως, για να μην συγχύζεστε, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του παιδιά όπως καταλάβατε. Βεβαίως, και εμείς επειδή το συμφέρον μας και είμαστε υπέρ μακητής μία ομάδα, μία πόλη, λέμε πώς γίνεται κύριε Καρυπίδη να πανηγυρίζετε αυτό που έχει γίνει παιδιά, δεν έχει προηγούμενο. Βγήκε παίχτης της Βέρειας και λέει ένορκη κατάθεση, έτσι, όχι στο καφενείο, ένορκη κατάθεση και είπε ότι είπε ο κύριος Καρυπίδης αν δεν χάσετε στο μάτς με τον Άρη θα έχετε πρόβλημα και μετά επειδή βγήκε και τα άλλαξε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο κύριος Καρυπίδης πανηγύριζε. Δηλαδή, άρα με βάση αυτή τη λογική
Εγώ θα πηγαίνω στα δικαστήρια, θα λέω ο Κωστής ο Τσατσαρός είναι λαμόγιο κλέφτης. Αλλά στους καφενέδες θα τα διορθώνω, να ξέρεις. Έτσι. Για λογαθαριστήρας. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Μια προσπάθεια να μπω στο μυαλό σου. Να σου θυμίσω τι είχες, τι ήθελες να πεις. Ναι. Θα έλεγες ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα να μπει αλλαγή ο Αντελίνο Βιερίνια. Μπράβο ρε φίλε. Ρε Κωστή, πώς θα καταλαβαίνω ρε φίλε. Δεν υπάρχεις ρε φίλε. Από μία λέξη που είπες ρε Κωστή. Αυτό ρε φίλε, αυτό έχασα. Αυτό είναι φίλε το ζου μου σου. Αυτό είναι συνδυασμός με κλειστά μάτια, no look πάσα. Δηλαδή έτσι, μου την κάτσε με το τακουνάκι. Όπως κάναμε assist και κοιτούσαμε αριστερά ο Magic Johnson που έκανε έτσι. Πάρε τώρα και κάρφωσε την μπάλα να πούμε. Όπως ο Καρέκα με το Μαραντόνα σφύριζαν και δεν πρόλαβε να το δει ο Μίτογλου. Και μου λέει, αυτό να σε θυμίζεις. Σφύριζαν, δεν γητιόντουσαν. Όχι ρε, συγκίνησες, να ξέρεις. Άστα Κωστή μου, το ξέρω Κωστή μου, το ξέρω. Λοιπόν και κάτι τελευταίο Κωστή μου, γιατί το να είσαι, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ 2014. Τι ωραία που τα μασάνε φίλε, δηλαδή με χωνευτικό σου ρωτή. Συνεργάστηκαν με τον Θωμά Μητρόπουλο, ήταν ημέρα Σάββατο. Έχουν στη δούλευσή τους τον Γιάννη Παπαδόπουλο, κατηγορούμενο για το Κοριόπολη, ήταν ημέρα Κυριακή απόγευμα. Τους χτίζει το γήπεδο ο Κόκαλης, ήταν Δευτέρα μεσημέρι. Αγκαλιάστηκαν με τον Μαρινάκη και δώσανε γλωσσόφυλλα, ήταν Τρίτη απόγευμα. Παίρνουν το 20άρικο από τη Δούρο που πνιγιολογείται ο κόσμος στην περιοχή, αλλά τα λεφτά πρέπει να πάνε εκεί για την Τζαμπαζοφιά. Ήταν Τετάρτη απόγευμα. Κλέψαν το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, ήταν Κυριακή βράδυ. Λοιπόν, ωραία. ΠΑΟΚ εμπρός και πρόλογο μητρός. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Θέλουμε μόνοι μας, ό,τι μπορούμε με τις δυνάμεις μας. Είμαστε τεράστιοι, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και να μην τρώμε ό,τι μας ταΐζουν. Και περιμένουμε. Απλά. Περιμένουμε εναγωνίως να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει την Κυριακή. Το νου μας. Υπομονή. Πες το κι εσύ και στα παιδιά τα υπόλοιπα. Επειδή το έχουμε χρόνια, πει όλοι. Υπομονή, επιμονή, τα μην πάντα. Μην χαλάσουμε μόνοι μας τη γιορτή. Έτσι. Και μην ξεκαθαλώσουμε το γήπεδο μετά. Δηλαδή γιατί και αυτό το ακούω. Αυτό είναι τραγικό. Έτσι, δηλαδή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το διευκρινίσει και παρέκοστη. Δεν γίνεται να το συζητάμε εμείς στο ραδιόφωνο. Πρέπει η να εξηγήσει τι ακριβώς ισχύει. Ακούνε και νομίζω ότι θα το διευκρινίσουν τον να κόσμο. Να το διευκρινίσουν, να δώσουν και κάποιες μην είναι μετά βομβαρδισμένο τοπίο, να πούμε, σαν ξενοδιάρα γιαγιά, η Κερκίδα. Να δώσουν και κάποιες κατευθύνσεις στον κόσμο και πώς θα γίνει το τελετουργικό πρώτα Θεός να καταστήσουν το ποτάθλημα, τι πρέπει να κάνει. Ή ας διευκρινίσουν κιόλας ότι οι κάτοχοι των διαρκείας θα μπορούν να παραλάβουν κάποια στιγμή το καρεκλάκι τους. Ας πούμε, λέω μια ιδέα εγώ τώρα. Αυτό πολύ καλό. Έτσι, αν είναι να πεταχτούν. Δεν χρειάζεται, αλλά να δεσμευτούν απέναντι στον κόσμο. Δεν χρειάζεται τώρα να πηγαίνουμε με κλειδιά και κάβουρες να πούμε και καραβίδες. γιατί έχω ακούσει διάφορα απίστευτα πράγματα. Πολλά ακούσαμε, διαβάζουμε, θα δούμε. Εγώ κάποιος σκέφτηκε να πάρει το πλατήσκαλο εκεί που καθόμαστε, να πούμε να το κάνει σαν μενία. Θα τον οβελίξει και να φύγει. Ο Νέβιος Σκάλα. Έτσι, Κωστή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Έχω μια δίπλα που καθόταν προχθές, μια Μαρία. Θα πάρω λέει το σκαλοπάτι. Η γνωστή Σκαλομαρία, έτσι. Σκαλομαρία, έτσι. Γεια σου, Κολομπάμπουε! Καλημέρα, Κωστή μου. Γεια σου, Κολομπάμπουε! Διάλειμμα. Αυτό που ήθελα να πω, φίλε μου, διάβασε τη σκέψη από μια κουβέντα που ήθελα να πω. Δηλαδή, πόσο κλειστά μάτια με τους ακροατές. Πόσο παρέα. Είπα λοιπόν, δεν είναι δικό μου. Το διάβασα στην ομάδα μας, στον τοίχο μας. Που εσίως, περίμενε λίγο να δω. Εσίως, κάτσε να δω. Περίμενε. Με ένα κλικ που θα κάνω τώρα, θα ξαναφτάσουμε και θα ξεπεράσουμε τους 12.000, γιατί μας είχαν σβήσει, πόσους μαζί, 500 άτομα μας σβήσανε. Λες και τους κλέβουμε, λες και κάνουμε παράνομο παιδομάζωμα. Λέω λοιπόν, υπέροχη ιδέα που διάβασα χθες στον τοίχο μας. Θα γυρίσω να θυμηθώ το παλικάρι, δεν θυμάμαι, ας βγει αν ακούει. Δηλώνεται στο φύλλο αγώνα ο Αντρέ. Φοράει τη φανέλα με το 20 κανονικά, τη στολή, τα παπούτσια, όλα, τα πάντα. Χαραμίζει, χαλαλίζει, ξοδεύει, πείτε το όπως θέλετε. Μία αλλαγή. Ο Ρασβάν. Νομίζω μπορώ να κερδίσω το Λεβαδιακό χωρίς να χρειαστούν τρεις αλλαγές. Και κάπου εκεί στο 92-93, όταν θα σηκωθεί η πινακίδα με τις καθυστερήσεις, μπαίνει μέσα αλλαγή ο Αντρέ, αποθεώνεται από τον κόσμο, παίρνει αυτό που του αξίζει, αυτό που του αρμόζει, αυτό που κέρδισε με την παρουσία του, αυτό που κέρδισε με το χαρακτήρα του, με την προσφορά του εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Το βρίσκω μια υπέροχη ιδέα. Για να μην είναι με πολιτικά ρούχα. Θα μου πεις, έτσι κι αλλιώς τα δικά του χέρια δεν θα σηκώσουν πρώτα την κούπα. Βεβαίως. Θέλω τον Ανδρέ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για λίγα δευτερόλεπτα πριν το σφύριγμα. Επειδή ξέρω ότι ακούνε άνθρωποι, είτε μέσα στα γραφεία, είτε έξω από τα γραφεία, είτε δίπλα στην ομάδα, κοντά στην ομάδα, είτε στον αεραστέχνη, είτε έξω, είτε εκεί. Ας το μεταφέρει κάποιος. Είναι η σκέψη, η ιδέα ενός παθιασμένου οπαδού, ο οποίος πολύ ωραία το σκέφτηκε. Είναι πολύ εφικτό και νομίζω ότι θα το χαρεί με την ψυχή του και ο ίδιος ο Ανδρέ. Και θα έχουμε κάνει και παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό. Επαναλαμβάνω πριν πάω στο διάλειμμα. Δηλώνεται κανονικά στο φύλλο αγώνα, δεν είναι τιμωρημένος, έτσι. Δηλώνεται κανονικά, κάθεται στον πάγκο, ζει τα πάντα μαζί με την οικογένεια, παύλα ομάδα, και στο 93 σηκώνει την πινακίδα, θα βγει ο χι παίχτης, όποιος είναι να βγει, και θα μπει ο Ανδρέ. Για να σηκωθεί όρθια όλη η Τούμπα, να σηκωθούν όρθιοι όλοι οι παοξίδες απανταχού στη γη, οπουδήποτε, και να χειροκροτήσουν τον αρχηγό. Πολύ ωραία ιδέα. Επειδή ξέρω ότι ακούνε, κάντε το παιδιά. Κάντε το, και επειδή ξέρουμε ότι δεν είστε και μουντρούχοι, είστε ανοιχτοί σε ιδέες, σε σκέψεις. Κάντε το. Θα είναι μια υπέροχη στιγμή στη γιορτή αυτή. Κάντε το. Διάλειμμα, υπενθυμίζουμε. Χορηγή πρώτης ώρας, Αιγαίων, οι δυο ψαραγορές και στο διοικητήριο και στο ωραιόκαστρο, εκλεκτά πράγματα. Κι αν νηστεύετε, και σουπιές και καλαμάρια και χταπόδια και υπέροχα πράγματα. Υπέροχα και θράψαλα και ό,τι θέλετε από μαλάκια, εξαιρετικά, πεντακάθαρα, σας τα φέρουν κιόλας άμα θέλετε, 69-56-66 για το ρεόκαστρο, 214.000 για το διοικητήριο. Μην ξεχνάτε ότι το νούμερο ένα ζαχροπλαστείο είναι το αρτοποιείο ζαχροπλαστείο Νικολαίδης, με τα δύο καταστήματα στην Καρολή και Δημητρίου, με υπέροχα τσουρέκια, με φοβερά κεράσματα και νηστίσιμα, αλλά και πεντανόστιμα αυγά σοκολατένια για το εγγόνι σας, για το παιδί σας, για το βαφτιστήρι σας, με επάνω τους ήρωες που έχουν τα παιδάκια μας. Και φυσικά ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης που σήμερα δίνει, τι να πω, άλλη μία δωράκλα υπερατού, smartphone Samsung J3, 140 ευρώ με ένα απλό μήνυμα που κοστίζει ένα βρουλάκι, μπορεί να κερδίσει ένα τέτοιο τηλέφωνο, συγκλονιστικό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Κι από τα λαθρέα τα φιλιά καμένος είναι ξανά. Στα αστέρια και πετάω, στα αστέρια και πετάω, μ' αγαπάς και σ' αγαπάω. Έχω χαρά και ΠΑΟΚ. Έχω αγάπη τόση με το συμπάθειο και δεν πέφτει με τίποτα. Δεν πέφτει με τίποτα. Δεν θέλω να διαβάσω τα μηνύματα που λένε ότι όλο αυτό που γίνεται είναι δικαίωση και για την παρέα μας. Δεν υπάρχει λόγος. Μεγαλύτερη δικαίωση είναι την Κυριακή το βράδυ να σηκωθεί το κατσαρόλι στον ουρανό της μοναδικής Μακεδονίας που υπάρχει στη γη. Όλα τα άλλα, ναι, είναι για να νιώθουμε εμείς, ας πούμε, μια ότι, ναι, ξέρεις, όταν κρατάς τον κόσμο στη δύσκολη στιγμή, θα έρθει και η εχαρούμενη στιγμή. Το να κάνεις εκπομπές πανηγυρικές, το πιο εύκολο. Έρχεσαι και πάνε όλα νεράκι, σας το λέω τώρα από την αποδόπλευρα. Εσείς είστε πίσω από το μικρόφωνο, αυτός που είναι μπροστά, έχει να τραβήξει τα δικά του λούκια σε μέρες μετά από κλοπές, μετά από λαμογές, μετά από σερπαντίνες που σου κλέβουν τον τίτλο, μετά από δίθεν τρομοκρατημένους, μετά. Και πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου και να βγεις, να πεις πράγματα για να βγάλεις από τη στεναχώρια και αυτούς οι οποίοι είναι έξω. Άρα, χαίρομαι που το βλέπετε έτσι, χαίρομαι που δεν ξεχάσατε ότι ακόμα και εκείνες τις μέρες ανοίξαμε γραμμές. Εδώ είμαστε εμείς. Στις παρέες και στις οικογένειες δεν υπάρχουν μόνο οι χαρές. Και εγώ τον άλλον τον εκτιμώ, τον φίλο μου, την παρέα μου, τον αδερφό μου, τον συνοδοιπόρο μου, τον συνοπαδό μου, τον εκτιμώ στις στραβές πώς θα συμπεριφερθεί. Και αν θα είναι εκεί να με ακούσει, και δεν μιλάω σαν εκπομπή, αν θα είναι εκεί να ακούσει τον πόνο μου, φίλε.
Να βγάλω από μέσα αυτό που με έχει στεναχωρήσει, που μου έχει κλέψει τον ύπνο, που μου χάλασε την ηρεμία μου, που μου κλέψε χρόνια ζωής. Εκεί θέλω να είναι. Στη χαρά. Πιανόμαστε όλοι με το μαντήλι τώρα. Άι, τώρα. Τώρα, παιδιά, είναι μια χαρά όλα. Όταν όμως κλαίμε πριν μπούμε στο στούντιο και μπαίνουμε και μετά κάνουμε τον κλόουν, αυτό είναι το δύσκολο. Και αυτά τα περάσαμε. Και αυτά μας κάναν πιο δυνατούς. Θυμάστε τι είπα την αμέσως επόμενη μέρα. Όποιος φοβάται να φύγει. Όποιος νιώθει λιγότερο ΠΑΟΚ να φύγει. Οκ, κανένα πρόβλημα. Εμείς δεν πρόκειται να ανοίξουμε μια τρύπα και να πέσουμε μέσα. Δεν θα λιποψυχήσουμε. Πιο ενωμένοι, πιο συσπηρωμένοι, πιο μαζί, πιο παρέα, πιο ζουμουσού, πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. Πιο τρελαμένοι τώρα μετά από αυτό που μας ετοίμασαν. Γι' αυτό είναι τόσο γλυκό αυτό που γίνεται τώρα. Και επειδή είναι μόνο η αρχή, τους είδατε χθες, συμμαχία! Γιατί καταλαβαίνουν ότι ξεφεύγει ο άλλος πάνω, έτσι λένε. Έτσι. Πάμε στις γραμμές, να πω μπαμ μπαμ, φοροπρόβλεψη, ο χορηγός μας, ο καινούριος χορηγός μας από χθες, εδώ και 25 χρόνια, κορυφαίος εταιρεία φορολογικού σχεδιασμού, με μεγάλη εμπειρία για τις φορολογικές σας δηλώσεις, για τα περιουσιολόγια, το πόθεν έσχες, για ρυθμίσεις οφειλών, για δάνεια, για κάθε απορία σας. Μπαίνετε και στο φοροπρόβλεψη.gr, ενημερώνεστε, 2310-225002, Βενιζέλου 50, απέναντι το παλιό δημαρχείο. Εκεί λύνεται όλα σας τα θέματα. Επειδή δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα ρε παιδιά, αυτά είναι περίεργα ζητήματα. Και επειδή οι νόμοι, οι εγκύκλοι, τα διάφορα... Οι διάφορες τροπολογίες αλλάζουν συνέχεια και οι κανονισμοί και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί τα ξέρουν πριν γίνουν. Γι' αυτό λέμε για σχεδιασμό. Είναι πιο μπροστά από πολλούς. Φοροπρόβλεψη, Γιώργος Μουτσιάνας με το γραφείο του, γνωρίζει όσο κανένας άλλος. Φυσικά Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, έρχομαι τώρα στις γραμμές. 705-750, όποιος πήγε ξαναπήγε σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, πεντανόστιμα πράγματα, όλα εκλεκτά, όλα πεντακάθαρα. Όλα πεντανόστιμα. 705-750 τη Λιβεριά. Με εκατοντάδες τραπέζια δώρο στους ακροατές. Αμέτρητα όλα αυτά τα χρόνια. Και φυσικά Χαλβάς είναι ο Λουκάς. Λουκάς.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε με τη γεύση των παππούδων από την πόλη. Εξάγει σε εκατοντάδες μέρη του κόσμου. Πεντανόστιμοι οι χαλβάδες του. Πεντανόστιμοι. Και όπως είπα και με κάστανο κουβερτούρα και γλυκαίνεσαι και ζεσταίνεσαι στις κρύες νύχτες του χειμώνα. Καλημέρα! Ναι! Μήπως γνωρίζετε τι άλλο μπορεί να κάνει η ΠΑΕ για τον Ανδρέα Βιερινιά? Για πες! Μπορεί Κωστή τον Όρκο Νίκης να μην τον κάνει στο κέντρο αλλά κοντά στον πάγκο και να τον δώσει αυτό στον Όρκο τίτλου στους παίχτες. Πάρα πολύ ωραία σκέψη σου Τσουκνίδα. Πάρα μπορεί πολύ ωραία η σκέψη σου Τσουκνίδα. Δηλαδή ακόμα και αν δεν είναι με στολή δηλωμένος να είναι στον πάγκο. Ναι. Σωστά. Ή να μπει και αυτό στον όρκο. Όχι να μπει και στον όρκο τίτλου μέσα. Μπορεί να μπει. Δεν ξέρω αν γίνεται. Okay. Αν γίνεται ακόμα καλύτερα να δώσει τον όρκο τίτλου πλέον, γιατί τίτλου θα είναι όρκος, στους παίχτες. Στον αρχηγό. Αυτός ήταν εκεί. Όλη τη χρονιά από πέρσι. Αυτός ήταν μπροστά. Κωστή, το βιντεάκι δε που ετοίμασε ξεχάσω, παιδιά για να τα λέμε όλα. Το βιντεάκι που ετοίμασε. Το τσακαλάκι. Πολύ καλό. Δεν, άνοιξαν οι κάνουλες, έτσι. Χθες έκλαιγε όλος ο κόσμος. Το βίντεο που ετοίμασαν χθες για το Βιερίνια, δεν το έχετε δει, μπείτε στον τοίχο. Χρήσα κάνε ένα κόμπο, ρε πουλάκι μου, και ανέβασε το πάλι. Τι να πω. Λοιπόν, για να μην ξεχάσω, σε σχέση με χθες, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι από τους Τρύπες που λέει «Φανέρωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις». Ναι. Για να το αφιερώσω στους συμπολίτες και σε όλους τους άλλους. Θέλω να σου πω ότι εδώ και δύο μέρες είμαι για προσωπικούς λόγους κάτω Κόρινθο. Σήμερα γυρίζω. Κόρινθο! Είσαι κοντά στα μέρη του μπαμπά! Άκου. Ναι. Πέρασα χτες το βράδυ έξω από το... από αυτό που λένε αυτοί οι γήπεδο εκεί πέρα. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο πολύ ήθελα να κάνω ένα πράγμα, αλλά δεν μπορούσα γιατί με κοιτούσαν από παντού. Όχι! Όχι τέτοια πράγματα. Όχι. Ένα μόνο πράγμα ήθελα δεν να κάνω. Δεν θα γίνουμε σαν αυτούς. Άστο. Ξέρω, άστο. Σκέφτομαι λοιπόν, κι εγώ. Άκου. Ήμουνα σε ένα καφενείο εκεί τριγύρω με ένα-δύο φίλους που σε είπα ότι έρχονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Yeah. Και κάποια στιγμή ποιος μπαίνει μέσα, μπαίνει αυτός που κάνουν παρουσίαση μαζί με τον Τζουκαλά. Σόπαρε, μια εκλεκτή τηλεοπτική περσόνα.
Ο αντικαταστάτης του Larry King στο CNN. Με μπλούζες του γάβρου, ξέρεις, και τέτοια. Ναι. Άρχισε να λέει διάφορα. Άρχισε να λέει διάφορα. Μίλησε τελικά. Άκου. Σημαντικό που μπορεί και να λέει. Όπως έλεγε, κάποια στιγμή, από τα λεγόμενά μου, καταλαβαίνω ότι είμαι από πάνω. Μου λέει μπαουκ. Λέω, ναι, γιατί. Τέλος πάντων, πιάσαμε μια συζήτηση. Μου λέει, ξέρεις πολλά. Λέω, ελπίζω να μην πρέπει να πεθάνω. Όχι, εσύ, είμαστε μια χαρά με τους μπαουκ. Τι είμαστε. Μια χαρά με τους μπαουκ. Σόπα, έτσι, ναι. Του πίτσα όλοι. Του έλεγα διάφορα, στα πούμε και μου λέει, «Ω, εσύ είσαι ισχυρός αντίπαλος, ρε φίλε, ξέρεις». Και άλλος πάνω, και κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο τον Τζουκαλά. Ναι. Και άρχισε να του λέει εκεί πέρα διάφορα. Και το λέω, αυτό που γίνεται, δεν είμαι αν είμαι εγώ ισχυρός αντίπαλος. Ισχυρός αντίπαλος είναι ο ΠΑΟΚ. Και επιτέλους, μάθετε να το χωνεύετε. Με αυτό θα ζείτε τώρα. Τέλος πάντων, δεν ωραία μπορούσα τα είπε σου χνιδά! Για πολλή ώρα δεν μπορούσα. Κωστή, όμως σου πω εκτός αέρα το τι γινόταν, το τι μου είπαν, το τι γίνει. Δεν μπορώ να τα πω τώρα στον αέρα. Γεια σου, λοιπόν, τσουκνίδα! Έχουν πάθει πλάκα κάτω. Βάλουμε συγκλήρωση, Κωστή, αύριο έρχομαι ή το βράδυ, ανάλογα μου προλάβω. Φιλιά! Φιλιά! Γεια σου, Μανόλο! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Ζούμου σου λέμε. Κληρώνουμε τηλεφωνάρα Samsung J3. 140 ευρώ η αξία της, σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο και δύο μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Φιέστας. Τα οποία βέβαια τα κάνετε πλαστικοποίηση, κάδρο, κορνίζα, αφίσα, οτιδήποτε εσείς θέλετε. Δεν πετιούνται αυτά. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Γεια σας! Πάμε στον μεθ επόμενο. Αυτός αυτορίχτηκε. Καλημέρα! Μαζί ήταν αγκαλίτσα με τον προηγούμενο. Κάνανε stage diving. Καλημέρα. Εσύ που μας ακούς και έριξες τους δύο προηγούμενους. Μίλα! Γιατί δεν μιλάς! Τρεις μαζί, φίλε, τι έγινε ρε παιδιά. Πάμε στον τέταρτο, καλημέρα! Καλημέρα. Φίλε, μιλάμε για τριπλό άξελ. Έφαγες με ένα μαρκάρισμα με μια καλαμιά από πίσω να πούμε. Μαρκάρισμα τρεις στους προηγούμενους. Για πες. Να ζητήσω και συγγνώμη. Για το μαρκάρισμα. Είναι στεγνά κάτω, γι' αυτό δεν πειράζει. Που πέσανε. Λοιπόν, Κωστή. Ναι. Άκης. Ελάκη. Εχθές το Δημοτικό Συμβούλιο έβγαλε μια απόφαση της Θεσσαλονίκης. Ναι. Το μάθες. Δεν το μάθα, όχι. Δεν το μάθες. Όχι. Πώς θα το μάθεις, αφού φύγαν πάλι. Άρα δεν την έβγαλε. Θυμάσαι που πήρα χθες τηλέφωνο και σου είπα για το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήξερα αναβολή, τι, για, δεν μπορούμε, ναι, ξέρετε, η απάντησή μας είναι ίσως. Άκου. Πήρα μία απόφαση στα γρήγορα, γιατί εκεί αυτό τους καίει. Την Κυριακή το πρωί θα πάρεις και το φίλο σου το Λουκά από το χαλβά που έχει. Θα του στείλεις εκεί πέρα τόνους, γιατί θα μείνουν πολλές μέρες. Ναι. Μπαστούνια, και... μπαστούνια χαλβά. Ναι, μπαστούνια, μπαστούνια ό,τι να είναι. Ναι, θα τα χρειαστούν και τα μπαστούνια. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Θα είναι σε αίθουσες που κάνει πάρα πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Ναι. Από την Κυριακή όσες μέρες θέλουν. Θα βοηθήσει και ο Ιβάν, θα στείλει νηστίσιμα προϊόντα και εκεί. Σάουνες θα κάνουν. Λοιπόν, από την Κυριακή το πρωί μέχρι να το συνειδητοποιήσουν ότι πήραμε το πρωτάθλημα, θα μείνουν εκεί. Έτσι, ο Μπουτάρης το αποφάσισε και το Δημοτικό Συμβούλιο που πήρε αναβολή. Και όταν λέμε πήρε αναβολή γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει κάτι πραγματάκια εκεί πέρα. Γι' αυτό παίρνουν αναβολή. Ξυπνήστε. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει το ποτάμι αυτό. Κανένας. Νόμιμα πράγματα ζητάμε. Λοιπόν, έτσι και θα γίνουν. Ο δεύτερος, ο τρίτος, ο πέμπτος, ο έκτος και κάτι λοιπά από εκεί πέρα, ναι, που ψήφισαν. Τι ωραία. Ρε ποτοποκ, ρε το ποκ. Τα Pokemon. Γίνανε ένα ρε Κωστή. Μια αγκαλίτσα. Όλοι εντάμε, όλοι. Πόσο δυνατός να είμαι κι άλλο, ρε, πόσο... Γλεντήστε το, δεν πιστεύω να χαλάστηκε κανένας. Και αυτοί που λένε, και αυτοί που λένε ότι ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ... Ναι, αυτό έκανα κι εγώ. Λοιπόν... Γεια σου, Άκη! Γεια! Καταλαβαίνετε τι λένε, με. Bye, καταλαβαίνουμε μια χαρά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, ζούμου σου λέμε. Γεια σας. Έλα, Μόναχο, εδώ, καλημέρα. Έλα, ρε, Μόναχο. Ναι. Η Γιάννης φίλε. Es fällt uns auf keine Weise. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Λοιπόν, φίλε... Δεν μας πέφτει με τίποτα.
Ναι. Θα πω πρώτα γι' αυτό, επειδή είμαστε και του ίδιου χρονολογία, αυτή η άβρα και αυτό το κλίμα που βγάζεις το 80 και το 90, φίλε, με γυρίζεις πίσω στα παιδικά μας χρόνια και είναι τρομερό και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνεις. Αλήθεια, υπενθύμησα αυτή την εποχή. Όλοι μας. Είμαστε 71, 71 όλοι, και δύο είμαστε. Προλάβαμε ωραία χρόνια, φίλε, αθώα. Πανέμορφα, φίλε, αγνά, παιδικά. Χρόνια φυσοκάλαμο, τσανταλίνα, μανταλίνα. Άστο. Μπάλα, φίλε, μπάλα δερμάτινη με κόκκινο μπαλόνι μέσα να φεύγει η ραφή. Στο φυσοκάλαμο βάζαμε, πηγαίναμε στη γέφυρα κάτω από τη σικιά και βάζαμε καρφίτσα στο καλάμι και κυνηγούσαμε και τις γάτες. Και φίλε, θηλυκές. Και οι γάτες παίζαν μαζί μας, το ξέρανε. Λέγανε πάμε να παίξουμε με τους μαλαμπίπιδες σε φυσοκάλαμα. Λέγανε οι γάτες. Δηλαδή αυτή η άβρα, εντάξει, ήταν τρομερή. Άστε. Που βγάζεις και το συνεχίζεις με τα τραγούδια πίσω χαλί που βάζεις, Φαντύπα και Σία. Αυτό θέλουμε, αυτό. Και ρίχνω ένα γέλιο μες στο τιμόνι και λέω μπράβο ρε Κωνσταντίνα, αυτό που κάνεις, αλήθεια δηλαδή. Γεια σου ρε Μόναχο, αλήθεια σου λες αγόρι μου, αλήθεια. Βάλε με και στην κλήρωση για το εισιτήριο, άμα σε δε. Βάλω για την κλήρωση. Βάλε Κυριάκος 526. Να πούμε και ένα συγχαρητήρια. Ναι, ναι, έχω άτομο. Ναι. Συγχαρητήρια στους YouTube πρωταθλητές. Μπράβο τους, ρε παιδιά, το αξίζετε. Έτσι να τα παίρνετε εκεί. Τα YouTube πρωταθλήματα. Δεύτερου γύρου. Πρωταθλητές δεύτερου γύρου. Αν θέλουν, τους στέλνουμε και ένα τρίτο γύρο. Και μπιφτεκάκι και παντσέτα έχω από τη Λαδόκολα. Και γεμιστό, γεμιστό. Και σουτζουκάκι και γεμιστό, ό,τι θέλουν. Και ένα μπράβο στο μοναδικό σωματείο της Βορείου Ελλάδος. Το μοναδικό. Που ψήφισε ΠΟΚ. Μπράβο τους παιδιά, έτσι να το κάνετε. Να ξεφτιλίζεστε κι άλλο. Το πρωί με ξυπνάζουμε χιλιά. Τι ωραία, τι ωραία. Γεια σου Κυριάκο. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Γεια σου. Από Αθήνα. Έλα, είσαι ο. Από Αθήνα Ηλιούπολη κιόλας. Ηλιούπολη, Sun City, τι ωραία Ηλιούπολη. Φίλε. Σ' ακούω πολλά χρόνια, δεν μιλάω λόγω δουλειάς και τέτοια, είχα ρεπό σήμερα. Αλλά τώρα θα μιλήσεις, ήρθε η ώρα να μιλήσω. Να σου πω, είμαι αν θυμάσαι εχθές ο τελευταίος που δεν έπιανε η γραμμή. Όχι ρε φίλε, σ' ακούγαμε βάθος, κουστό. Ναι, γιατί ήμουν σε ένα εμπορικό μέσα, σε ένα εμπορικό και είχα αντίλαλο το εμπορικό. Μάλιστα. Τώρα όμως ακούμε καμπανίσια. Έλα αδερφέ μου. Είδες τώρα, μια χαρά. Έλα, υπέροχα. Ετοιμαζόμαστε για πάνω. Μπράβο. Θα έρθεις. Ναι, κανονικά. Πώς θα σε γνωρίσουμε, πού θα σε βρούμε, εσένα να σε γνωρίσουμε. Κοίταξε, θα είμαι στο γήπεδο αρκετή ώρα πριν, έξω από την 5 θα είμαστε, σε καμιά καντίνα θα με δεις. Θα σπάσω τον όρκο αφαγείας, είμαι vegetarian, αλλά εκείνη τη μέρα ειδικά θα φάω βρώμικο από την καντίνα. Κάπου θα με δεις. Θα σε δω από κοντά, από εκεί θα σε δω, με το γιο θα έρθω εγώ πάνω. Σκοπεύω να φορέσω ένα καπέλο σαν αυτά που φορούσε ο Γαβαλάς, να πούμε στην υγειά μας, ρε παιδιά, άλογο. Με το κονιτράλογο, μπράβο, ναι, μπράβο. Με τα φτερά, φίλε, με το παγόνι. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς ανεβαίνουμε για να πάρουμε το δεύτερο κύπελο, το δεύτερο πρωτάθλημα και ύστερα κατέβεται για το τρίτο κύπελο. Έτσι. Έτσι όμορφα τα λες. Ο Γιώκα σου πόσο είναι, πόσο χρονών είναι? Είναι 15, έχει έρθει πολλές φορές. Τον έχω βαφτίσει από 6-7 χρονών, τον πάω συνέχεια. Να το χαίρεσαι. Πάμε τα ντέρμπι, πάμε. Πάρτε τα παιδάκια σας μαζί αν μπορούν να καταλάβουν, γιατί αυτό που θα ζήσουν την Κυριακή θα είναι μια εμπειρία που αποκλείεται να την ξεχάσουν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα. Ναι, φίλε, αυτό φίλε δεν γίνεται να χαθεί. Ήμουνα σχεδόν 15 όταν το πήραμε και είναι 15 τώρα ο γιος μου. Ήθελα να πάρω το μικρό, αλλά είναι πολύ μικρός για να μπορέσει να καθίσει σε μια θέση πάνω από 5 λεπτά. Ναι. Οπότε θα έχω ζήτημα να πούμε, κατάλαβες. Το ξέρω. Εντάξει. Ναι. Χαρείτε το όλο αυτό, παιδιά. Ηλικιακά ήμουν 15 χρόνια όταν το πήραμε εμείς και τώρα ο γιος μου πάλι 15. Μπράβο. Είδες. Αλλά τώρα είναι η αρχή, θα το παίρνουμε συνέχεια τώρα και δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δεν είναι μία φωτοβολίδα αυτό. Να σου πω, και σήμερα έχει γενέθλια ο γιος μου. Να το χαίρεσαι, να τον καμαρώνεις, αδερφέ! Να είσαι καλά. Μπράβο, μπράβο. Να σου πω, βάλε με για εισιτήριο. Για πες, όνομα. Μάρκος. Ναι, σε. Μάρκος από Λιούπολη, 166, αχρίαστο 166. Να είναι. Αχρίαστο, αν και είμαστε όλοι άρρωστοι με τον ΠΑΟΚ. Καλά, όλοι, ναι, χρειάζεται. Μας ακούνε, να ξέρεις, οι εκαβίτες πάρα πολύ, φίλε. Ναι, έχω πάρα, πολύ, πολλούς, πάρα, ναι, πολύ, βέβαια. Πάρα πολύ. Ήρωες κι αυτοί. Μικροί ήρωες. Κορώνα γράμματα κάθε μέρα τη ζωή τους. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε Κωστή, καλημέρα από την Ασπρόμαυρη. Γεια, πολλά. Λέω για τους εκαβίτες. Οι εικόνες που πρέπει να κουβαλήσουν στο σπίτι τους, να πάνε στο παιδί τους μετά, να πάνε στη γυναίκα τους, είναι πάρα πολύ σκληρές. Βλέπουν διάφορα πράγματα. Από το πιο απλό που μπορεί να είναι ένα κεφαλικό ή ένα έμφραγμα, μέχρι πολύ σκληρά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μικροί ήρωες οι εκαβίτες, οδηγοί και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα φορεία. Καλημέρα σας, ναι, πάω διάλειμμα. Γεια σου Παπαδόπουλα, γεια σου ρε Παναγιώτη. Το ξέρεις, μου γράφει ο Μανώλης.
ότι ο Κούδας κατεβαίνει με τον Ορφανό. Το ξέρω φυσικά. Φυσικά το ξέρω. Έχω πει, μην περιμένετε από μένα, ούτε συμβουλές τι να ψηφίσετε, ούτε σας υποτιμώ για να θεωρώ τον εαυτό μου πιο μάγκα να σας πω εγώ ψηφίστε και εσείς να πάτε να ψηφίσετε. Όμως ένα πράγμα μόνο. Ο Γιώργος Κούδας, ο Μεγαλέξανδρος, δεν είναι εύκολος σε αυτά τα πράγματα. Για να πάει με τον Ορφανό, το έχει σκεφτεί πολύ καλά αυτό. Και παρότι είναι και από άλλους χώρους. Άρα παίζει ρόλο ο άνθρωπος και η προοπτική. Αυτό μόνο. Αυτό μόνο. Εσείς ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Ό,τι γουστάρετε. Απλά το ξέρω και καλά κάνεις. Και το λες, δεν πάει έτσι εύκολα ο Κούδας. Είναι σε αυτά αρκετά δύσπιστος. Το ότι πήγε κάτι σημαίνει. Θα πάμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δυνα! Μόνο για χατέρισα. Να! Τραβά λίγο την κουρτίνα. Ανακοίνωση! Ανακοίνωση! Όσοι κερδίσετε τα κράτα χθες Κύπρου χθες, μην μένετε να πάτε του Πάσχα. Μείνε στη βδομάδα μέχρι την Πέμπτη. Τι είναι σήμερα? Τετάρτη. Μέχρι αύριο. Τώρα δεν είναι Μούντζα. Όχι, 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 είναι πέντε γραμμές περιμένουν. Πολύ ωραίο αυτό που γράφει η Νανά από το Λίτον Σάιτ. Νανούκα, κόψε λίγο το χαλί. Το σύνθημα. Πού είναι το κλεμμένο, Λισάνδρε, πού είναι το κλεμμένο, πού είναι το κλεμμένο. Ή, αλήθεια, άλλη μουσική. Πού είναι το κλεμμένο, Λισάνδρε, πού είναι το κλεμμένο. Πού είναι το κλεμμένο Λισάνδρε. Με τόση λύσα κατά του ΠΑΟΚ θα μπορούσε να τον είναι αλλιώς τον καινούριο πρόεδρο. Τακιμάκι, Pokemon, ρε γλέντια, ρε γλεντίστε το. Ζου μου ζου σας λέω. Πάμε γραμμές, πάμε να μιλήσετε εσείς. FM κενό το μήνυμά στο 54526. Στέλνετε το μήνυμά σας, γραμμές 5. Καλημέρα, ναι. Καλά ρε Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το σεραίο. Κόλο κόλο κοιμούνται. Μεγάλη χιλιανή ομάδα. Κόλο, κόλο χιλιανή. Έτσι. Όλοι οι Αθήνα ενωμένοι, φίλοι από τον ΠΑΟ, κλειδισμένοι. Δεν υπάρχει, τελείωσε. Τι γίνεται. Δηλαδή, καλύτερο κερασάκι, φίλε, δεν υπήρχε. Καλύτερο τάιμι για το τραγουδάμε την Κυριακή δεν υπάρχει. Δύο μέρες πριν μας κάνανε τεράστιο. Μ' αρέσει που κάποιοι λένε ιτήθηκε, λέει ο ΠΑΟΚ. Βρε μπούφι. Βρε ανυπέρβλητη μπούφι. Καταλάβατε τι έγινε, πώς ξεμπροστιαστήκατε. Είναι πρέπει να σας το πούμε εμείς να το κάνουμε λιανά. Είναι που είναι όλοι παραρτήματα, όλοι είναι δικοί μας. Αυτή η Κωστή για μένα είναι η πιο δύσκολη ομάδα, η εβδομάδα του Λουτσέσκου για να τους κρατήσει συγκεντρωμένους. Πιο δύσκολη. Έχει τρελαθεί να ξέρεις. Ναι, γιατί ξέρεις κάτι. Αρρωσταίνει. Πρέπει να μπεις μέσα αυτή που να πάρουν και κανένα βαρβάτο πριν από τον Ολυμπιακό να ρίξει την κουβέντα. Να σου μεταφέρω αυτολεξία τη δήλωση. It's very difficult to put the players together because with all this atmosphere it's very important it's very difficult because when we lose the balance okay we have huge quality but the aggressiveness is very important. Κωστή, έλα γόρι μου, ναι, απλά βάλουμε και σκληρός για το δατρίο να μην ξεχάσουμε. Θα σε βάλω. Μα θυμάσαι τώρα θα πάω πίσω τον Ιούλιο όταν είχαμε Βασιλεία η Άγιαξ που έλεγα εγώ Βασιλεία, αυτό το φαΐ δεν μας άρεσε. Παιδιά, τι έγινε. Τι μπάλα χθες ο Άγιαξ. Ρε φίλε, αυτή είναι πραγματικά μας επέσει η φουρνιά τι... που να σε ξεφτυλίσει. Γι' αυτό το θυμάσαι. Εν τω μεταξύ αν με ρωτήσεις που σκαμπάζω από ευρωπαϊκό. Ναι. Ξέρω τον Ντελίχτ, τον Μπλίντ, δηλαδή Καναδιό και το Σέρβο. Κροάτης τι είναι αυτός. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδιά. Την κάνατε τη Γιουβέντους, όχι κουδούνια, όχι καρτοκοπτική μανίνα. Πω. Γι' αυτό δεν θα ξεχάσω πολύ, γι' αυτό το φαΐ το φάγαμε και μας πήραξε. Ας φάμε το άλλο να ξεκινήσουμε καλύτερα. Έτσι είναι ρε φίλε, αυτοί έχουν φουρνιά. Να σου πω κάτι Κουστή. Φίλε, πουλάρια. Αλλάζαν την μπάλα, τρίγωνα αυτά, χωρίς την μπάλα, πάσες αυτά, φαλτσαριστά. Εγώ σαν στελάρας θέλω τον Άγιαξ να τον έχω πρότυπο για τον ΠΑΟΚ. Ότι με τις ακαδημίες που έχουμε από πίσω φίλε, ότι κάποτε να έχουμε να φτάσουμε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτάσει στον Άγιαξ σε αυτό που έχει κάνει τόσα χρόνια. Ο Άγιαξ έχει ακαδημίες στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία, στο Φεγγάρι, εδώ και 50 χρόνια.
Δεν είναι τώρα αυτό που βλέπεις. Είδες, πρέπει... Έβγαλε παίχτες, φύγανε, ναι. Έβγαλε καινούριους, φύγανε, ήρθαν οι φουρνιές. Στη ζωή άμα έχεις στόχους, μετά αρχίζεις και βγάζεις αβέρτα, βλέπεις πουλάει 60, 70, 80. Έτσι είναι το δικαιοσύνη, γιατί πουλάει αβέρτα. Έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Πάντως έμεινε όλη η ποδοσφαιρική ηφίλιος άναυδη χθες. Και το σκορ, γιατί... το σκορ είναι πολύ κολακευτικό για το Ιουβέντους. Δηλαδή, πριν από το νικητήριο και μετά, έχουν χάσει ευκαιρία για ένα 3, ένα 4, ένα 5. Όποτε θέλαν, τους κάνανε κουδούνια. Που είναι μαστόρια στην άμυνα οι Ιταλοί. Και δύο αυτοί της Ιουβέντους, έτσι. Εχθές είχα πει σε ένα φίλο ότι σήμερα παίζει το παρελθόν με το μέλλον. Δηλαδή, μερικοί από αυτούς σαν τα παιδιά του Ρονάλντο. Δηλαδή, τι θα επικρατήσει... Τα νιάτα, η εμπειρία τελικά επικράτησε τα νιάτα. Ο χρόνος είναι πολύ δυνατός. Όπως το λες. Όπως το λες. Σούμου σου, αδερφέ! Γεια σου! Το νου μας, ρε μάλια, το νου μας! Συνέχεια το λέμε, έτσι, συνέχεια. Έτσι. Βάλ το η πιο κρίσιμη εβδομάδα, φίλε, πιο κρίσιμη εβδομάδα. Βάλ το πάλι, βάλ το πάλι. Έτσι. Πρώτα τη νίκη και μετά ας τους αφήσουμε να στήσουν την εξέδρα, να γίνει όλο όπως πρέπει. Μην μπουκάρουμε με τη μία μέσα. Καλημέρα σας. Ναι! Ναι. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλώς το παιδί. Τι έγινε, Κωστάκη. Σε γουστάρι, γοριάδησα. Καλώς τον Αντουάν. Τι λέει, ρε. Καλά, φίλε, εδώ, όλα καλά. Τέλος πάντων, την Κυριακή, φίλε, τρέμουν τα ποδάρια μας. Είναι, ξέρεις, είσαι στο κρίσιμο σημείο που ξέρεις, ναι, μεν ότι αυτό το παιχνίδι είναι εύκολο, αλλά... Εντάξει, θα κάνουμε αυτό που πρέπει, Αντώνη. Το ξέρω, η ομάδα θα κάνει αυτό που πρέπει. Απλά, πάντα... Και με τη Λάρισα θα έκανε αυτό που έπρεπε, αλλά πιστεύω ότι ο τραυματισμός του Βιερίν ήταν σοκαριστικός για όλη την ομάδα. Όλο, και ψυχολογικά και πρακτικά και όλα. Απλά εδώ τώρα, ναι, το καταλαβαίνω και εγώ πάντα έχω ένα φόβο όταν πρόκειται μετά να έχει πάνει γυριά φιέστης αυτά. Καλά, εντάξει, ένα χίδι θα πάρουμε, ρε Κώστα. Αλλά δεν θέλω να σκεφτούμε ούτε για χί. Μόνο νίκη, φίλε, τίποτα άλλο. Και μετά, γεια σας. Μετά, τσουνάμι. Θα έρθεις, έτσι. Το χειρότερο σενάριο είναι να πάρεις ένα χ. Τέλος πάντων. Θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Όχι ρε, μπορείς να βρεις εισιτήριο. Θα κληρώσω δύο. Τώρα, να σου πω, εισιτήριο, φίλε, χαλάσαμε τις καρδιές μας με τους φίλους μας. Πού να βρούμε. Άλλες φορές μας δίνουν κανένα για να δώσουμε. Σε αυτή τη φορά είναι... Έγινε, Κωστάκη, αυτό το θυμάμαι. Έγινε, το ξέρω και αυτό το είπα. Γεια σου, Αντουάν. Γεια σου, αγοράκι μου. Με κλείνεις. Σε κλείνω, φίλε, για να είσαι ρεζερβέ. Κακομαθημένε. Άντε, γεια! Πάμε παρακάτω! Καλημέρα σας! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Γλεντίστε το αυτό! Ζήστε το όλο αυτό! Δεν πέφτει με τίποτα! Νιώστε το όλο αυτό που γίνεται! Χαρείτε το με όλο σας το είναι! Χθες ήρθε ένα ακόμα κερασάκι! Όλοι τους απέναντι! Καταρρίφθηκε με γδούπο μύθος οι δορυφόροι, οι δικές σας ομάδες, έτσι αλλιώς! Πέσαν οι μάσκες! Ξεφτυλιστήκανε! Πάμε με αυτό στη φιέστα! Με το σύνθημα να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Πιο επίκαιρο από ποτέ για όλη την Αθήνα ενωμένη. Μου γράφει Νανά, ο δεύτερος ρυθμός είναι σωστός. Το πουν το κλεμμένο Λισάνδρε, πουν το κλεμμέ. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Κωνσταντίνε, δεν χρειάζεται να έχει κανείς εισιτήριο. Το εισιτήριο θα είναι για 90 λεπτά. Μετά θα είναι για 900 λεπτά. Ακριβώς. Το κομβόι, το κομβόι για το Λευκό Πύργο και εκεί δεν έχει ούτε εισιτήριο ούτε τίποτα. Ναι, να το νιώσει όλο αυτό που είναι χρόνια που δεν έχει ζήσει. Και φυσικά και ακόμα και χρόνια να μην ήταν αυτό που... Και ξέρεις κάτι, γι' αυτό ήθελα να σου πω. Όταν τελειώσει το δεύτερο ημίχρονο με το καλό, θετικά δηλαδή, να πάνε όλα κατευχήν, μετά ας αφήσουμε να κάνουν το γύρο του θριάμβου, μην το αποκλείσουμε το χώρο, και μέσα στο γύρο του θριάμβου πολύ θα ήθελα να έχει όλους τους πρωταθλητές, θα είναι εκεί οι ομάδες του 76 και του 85, θα είναι εκεί. Είναι μέρος του τελετουργικού. Μας, την ΚΑΠΑ 15. Και, όλοι, εκεί θα είναι. Όλοι αυτοί με τα κύπελά τους να κάνουν όλοι μαζί ένα ωραίο γύρο του θριάμβου. Να δείξουμε ότι αυτό που συμβαίνει μέσα στο σύλλογο, όχι απλά στην ομάδα, φυσικά, είναι κάτι μεγαλειώδες. Αρχίζει και δυναμώνει και είναι πανίσχυρο, όχι
μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στον αθλητισμό. Γιατί πραγματικά αυτό είναι που αξίζει. Ναι, ωραία η ποδοσφαιρική ομάδα να γίνει και από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα όμως ο αθλητισμός είναι σημαντικός και για την πόλη μας και για αυτή τη χώρα. Δεν μπορούν να το καταλάβουν όλοι και δεν θέλουν. Είμαστε μαζί, ακόμα και από την πάλη αυτοί που πήραν τα μετάλλια, να κάνουν όλοι μαζί το γύρο του θριάμβου. Ακριβώς. Και αυτό θα χρειαστεί, όπως είπαμε, εκείνη τη στιγμή, που βέβαια είναι συσσωρευμένη η πίεση, η αγωνία πάρα πολλών ετών, με αποκορύφωμα την περσινή κλοπή, που ο κόσμος έδειξε πραγματικά συγκλονιστική ωριμότητα και αυτοσυγκράτηση. Αν είχε γίνει σε οποιαδήποτε άλλη έδρα αυτό, πιθανόν να είχαμε απερίγραπτες καταστάσεις. Ο κόσμος προστάτεψε αυτό που αγαπάει πέρσι, έδειξε απίστευτη εγκράτεια και αυτοσυγκράτηση. Αλλά λέμε, μισή ωρίτσα, παιδιά. Κρατηθείτε μισή ωρίτσα. Βέβαια. Αξίζει τον κόπο, δηλαδή, για να το αφήσουμε να γίνει όπως πρέπει. Και μετά, όχι μόνο για λόγους πρακτικούς, αλλά και για λόγους ασφάλειας. Να φύγουν οι αντίπαλοι, μέσα. Να μην μπουμκάρουμε μέσα. Αυτή ελοχεύει παντού κίνδυνος. Είναι ικανοί να πούνε αφαίρεση βαθμών, γιατί ο κόσμος μπήκε στο γήπεδο. Αφήστε να φύγουν οι διαιτητές, να κλείσει το φιλογόνα, να βγουν οι παίκτες, να βγει ο Ιβάν, να το χαρεί, να εισπράξει και αυτό την αγάπη του κόσμου, την ευγνωμοσύνη, ο Ευεργέτης, και όλα να γίνουν όπως πρέπει. Και μετά χύμα, λευκούς πύργους, αυτά, άστο, θα χορεύει όλη η πόλη, θα έχει σεισμό, θα έχει, φίλε, την Κυριακή. Μα εδώ χθες έγινε το μεγάλο θαύμα, οι ορκισμένοι εχθροί αγκαλίτσα πήγανε. Με φυλάκια, αγκαλίτσες και φυλάκια. Αυτά είναι, για να καταλάβουμε ότι μας περιμένουν για το παραμικρό. Ας μην δώσουμε καμία ευκαιρία. Μας κάνανε ένα τελευταίο δώρο λίγο πριν. Έπεσε το παραμυθάκι, έπεσε το αφήγημα για δορυφόρους, για δικές σας ομάδες. Αυτό που τόσο καιρό πιπηλάνε, καταρρίφθηκε χθες με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Αυτό. Μα αυτό που λέγανε για την εξυγίανσή σας και βγάζανε τον ΠΑΟΚ μπροστά, η δικιά σας εξυγίανση είναι. Και φαίνεται ξεκάθαρα, χθες φάνηκε ξεκάθαρα. Γεια και χαρά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Βάλε λίγο χαλί, γιατί πρέπει να πάρω ένα σημαντικό τηλέφωνο. Εντάξει, θα το κάνουμε άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Και είναι λίγο λεπτή η κατάσταση και θα το δούμε όταν πρέπει. Όταν πρέπει. Πάμε στις γραμμές, πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, αγόρι μου. Σε ακούω στο βάθος, στο βάθος, στο βάθος. Τώρα με ακούς. Τώρα, λίγο ακουστό, αλλά εντάξει. Γίνεται. Τώρα είσαι καμπανίσιος. Έλα, τα αγόρι μου, έλα. Δηλαδή, ρε φίλε, αυτού να μην σε ματιάξω. Μία ώρα ακριβώς με το ρουλί στη χέρι. Αγόρι μου. Αυτό. Φτού να μας ματιάσεις. Αυτό. Είσαι Κώστας από Λονδίνο. Γεια σου ρε Κωστάκη. Γεια σου ρε Λόντον. Αγόρι μου. Έλα αδερφέ μου. Έλα. Έλα. Τίποτα. Δεν είμαστε καλά. Δεν. Αυτό. Όπως το λες ακριβώς. Δεν είμαστε καλά. Έτσι. Τίποτα. Αυτό. Είμαστε... Δεν πέφτει με τίποτα. Στην τρέλα μας αυτό, πάνω. Αυτό. Δεν. Τίποτα, στην τρέλα μας πάνω όλα. Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω. Πανέτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι και για καιρό. Αυτό που θα γίνει. Το περιμέναμε πολλά χρόνια. Είναι γλυκιά αυτή η προσμονή, γιατί είναι καθαρό, δίκαιο, άξιο, κόντρα σε όλους. Το πιο κακαλάτο, το πιο αρχηγάτο πρωτάθλημα ever. Γι' αυτό είναι τόσο γλυκιά αυτή η προσμονή. Έτσι ακριβώς. Κωστή, τη βδομάδα μετά το Πάσχα είστε κανονικά. Κανονικά θα είμαστε. Και τη μεγάλη βδομάδα κανονικά. Θα κάνουμε. Μέχρι κάποια στιγμή θα κάνουμε κανονικά. Βασικά τη μεγάλη Πέμπτη έχουμε και... Μεγάλη Πέμπτη έχουμε και τον αγώνα στο Βεργίνα, το αμφιθέατρο, στο Ρίτζεσι. Ναι. Θα δούμε μαζί στις καναπεδάρες με δωρεάν μπύρα, με πλούσια δώρα, τον ημιτελικό με την Τρίπολη. Θα είμαστε εκεί το απόγευμα. Ναι. Θα κληρώσουμε... Έρχομαι μεγάλο Σάββατο και έλεγα την επόμενη εβδομάδα. Πού είναι τα γραφεία? Λέοντο Σοφού 18. Έκτος όροφος. Θα τα πούμε και από πίσω κοντά. Πίσω τα λαδάδικα. Θα χαρώ πολύ. Θα χαρώ, Κωνσταντίνε μου. Θα τα πούμε και από κοντά. Γεια σου, Λόντον! Γεια σου, Λόντον! Ζούμου σου, Ζούμου σου αδερφέ! Ζούμου σου, λοιπόν. Ζήστε το. Φιλιά, αυτό που λες, ζήστε το. Πρέπει να κάνουμε κληρώσεις. Μην πάρεις άλλες γραμμές, σε παρακαλώ. Πρέπει να κάνουμε τις κληρώσεις, γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Θέλω να βγάλουμε τον τυχερό. Θέλω να πω το εξής. Κατανοητή η απέραντη επιθυμία για μπούκα.
κατανοητή και απέραντη επιθυμία για σουβενίρ. Δύο πράγματα πρέπει να πω εγώ και ελπίζω να με ακούσετε. Γιατί θα τα πω με πολύ αγάπη. Ένα, εφόσον έχουμε περιμένει 34 χρόνια, μπορούμε να περιμένουμε 25 λεπτά ακόμα. Είναι απαραίτητο να γίνει ωραία. Να μην γίνει πλιάτσικο μέσα. Άι, γεια σας, αυτά να τραβολογιούνται οι παίκτες αυτά. Δεν πρόκειται να γίνει κανένα τελετουργικό έτσι. Για Μπαλαέα θα έχουμε μετά το Λευκό Πύργο όλο δικό μας. Να κάνουμε εκεί ό,τι θέλετε. Άρα, μισή ωρίτσα για, και για λόγους πρακτικούς, για να γίνει ωραία, να ανάψουν οι πυρσί, αφού κλείσει το φύλλο αγώνα, αφού φύγουν όλοι, είναι μισή ωρίτσα, παιδιά. Τελειώνουν τα πάντα, βγαίνει και ο Ιβάν, βγαίνουν και οι παίχτες με την κούπα κανονικά, να γίνει ωραία. Δεύτερον, κανένα πλιάτσικο, κανένα ξεχαρβάλωμα του σπιτιού μας, επειδή μπορεί να κλείσει η τούμπα. Μην ξεκαυκαλώσουμε καθίσματα, σοβάδες αυτά, δηλαδή το καταλαβαίνετε. Θεωρώ ότι θα γίνει και μια ανακοίνωση, φαντάζομαι, από την ΠΑΕ, ότι δεν πρέπει να βεβηλώσουμε το ίδιο μας το σπίτι, μόνο και μόνο στην επιθυμία να έχουμε ένα σουβενίρ. Πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο. Στη χειρότερη, ας ειδοποιήσουν κιόλας και ας πούνε ότι οι κάτοχοι διαρκείας θα παραλάβουν το καρεκλάκι τους. Με το εισιτήριο στο χέρι. Το λέω γιατί από πολλούς έχω ακούσει. Ότι τι λες, εγώ σε αυτή τη θέση εδώ κάθομαι 30 χρόνια, κάθομαι 20 χρόνια, κάθομαι 25 χρόνια. Εδώ καθόταν ο πατέρας μου, εδώ καθόταν ο παππούς μου. Θα το πάρω μαζί μου. Θα το πάρεις μαζί σου, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Το καταλαβαίνετε νομίζω, έτσι. Πρέπει να γίνει σωστά. Πρέπει να γίνει με άλλο τρόπο. Πρέπει να γίνει όμορφα. Παοξίδικα. Όχι, αχ, πλιάτσικο, άλλα ντάλα. Κατανοητό. Μαέστρο, μην πάρεις. Άλλες πρέπει να πάμε να κάνουμε κληρώσεις. Έχουμε πολλές κληρώσεις. Καταρχήν, δώσε μου από το 1 μέχρι το 97 για να δώσω το κινητό. Το 51, μπράβο. Το 51. Δώσε μου τα άλλα 2 για να δώσω τα εισιτήρια. 33. Και το 69. Και ένα ακόμα να δώσω τα κρέατα. 72. Βάλε συνθηματάκι, φίλε. Βάλε συνθηματάκι. Βάλε. Και σε 2-3 24 ώρα. Και σε 2-3 24 ώρα. Λοιπόν, πάω να δώσω πρώτα το κινητό. Παιδιά, δεν πρόλαβα να διαβάσω μηνύματα. Συγχωρέστε με, οι γραμμές ήταν σήμερα ο ρυθμός τέτοιος. Καλημέρα σε όλους που στείλατε μηνύματα στον Πετρόπλο, τον Νίκο. Γεια σου Βασιλική, γεια σου Παπαδοπούλου, Παπαδόπουλε Μίμη. Όχι, Παπαδοπούλου Μίμη. Γεια σου Γλιάτσε Στέλιο, γεια σου Γιάννη Αψομπελόκιου, γεια σου Καλαδαίδου Αγγελική, γεια σου Γιώργη Σαλταφερίδη, γεια σου Πάνο Αγιο Μαυρίτη, καλημέρα στην Έρτη Καραγιάννη, γεια σου Μιλωνά Γιώργο, γεια σου Χρήστο, γεια σου Παναγόπουλε από το Ρήσιο, γεια σου Κόστορου Αλέξανδρε, γεια σου Χρήστο σε 260, καλημέρα Κωνσταντίνε σε 547, γεια σου, καλημέρα κύριε Κώστα, γεια σου Δημήτρη Χατζημήτρο, άστα κύριε, δεν χρειάζεται σε 760. Καλημέρα, όλη η Αθήνα ενωμένη, γεια σου 260, γεια σου Χρήστο, γεια σου Γιαλαμοίδη Γιάννη, καλημέρα Χρήστο Βασιλόπουλε, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Γεια σου Δημήτρη Κατσακυρίδη, γεια σου Νίκο Παπαδόπουλο, γεια σου Ραμπατζή Σωτηρία, γεια σου Χρήστο Μαλέ, γεια σου Γιάννη Μπαμπαλά, γεια σου Κουτσαμάση Κώστα, καλημέρα στον Τζουρνόπουλο τον Νίκο, γεια σου Παπλάκη Γιάννη, καλημέρα στην Παπλάκη τη Χαρίκλεα, γεια σου Μεκτασιάδη Γιώργο, γεια σου Ειρήνη Νικολαίδου, γεια σου Βασιλούδη Χριστίνα, καλημέρα Παπαδοπούλου Μιμή, καλημέρα στον Παύλο τον Καπουκρανίδη, γεια σου Κώστο Γλουγιάννη, γεια σου Βαγγέλη από το Πλαγιάρη, γεια σου Κώστα Στεφανίδη, γεια σου Ραμπατζή Σωτηρία, καλημέρα μαζί σου, γεια σου Έρικα Ραγιάννη, Μπαμπαλά Γιάννη, γεια σου Αστέρια Μανδαρά, γεια σου Παπαδόπουλε Χρήστο, γεια σου Βεγκουδάκη Μαρία, γεια σου Αποστόλη Βασάκο, γεια σου Λιάκο Θωμά, γεια... δεν προλαβαίνω παιδιά, γεια σου Φωτίου Γιάννη, γεια σου Γιώργο Τίτο, γεια σου Μιχάλη Καλαματιανέ. Ναι. Ναι. Κερδίζεις τηλέφωνο και βγαίνεις έτσι, ναι. Έτσι απλά, στεγνά, χωρίς αίσθημα, χωρίς ζου λίγο πάπο. Ζουμουσού βρε κορί μου. Είσαι ο Κουτζαμάσης Κώστας. Κουτζάμπασης Κώστας, Κουτζάμπασης Κώστας. Άντε, το έχεις στείλει το όνομα, ό,τι να έχεις στείλει. Ό,τι να έχεις στείλει. Ό,τι να... Έχω τρέλα μες στο μυαλό, δεν μπορώ να περιμένω. Σήκω τέτος αστιμημένο. Αγόρι μου, έχει στείλει Κουτζάμασης ή Κουτζαμάσης, χωρίς πει. Είμαι και σε κάποια ηλικία. Αγόρι μου. Κωστάκη, έχεις κερδίσει καταπληκτικό κινητό τηλέφωνο Samsung αξίας 140 ευρώ plus J3 από την Electronet. Ένα υπέροχο δώρο, πολύ, φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είσαι πάντα τυχερός. Πάω κάρα και καλή ανάσταση. Πόσα μηνύματα έστειλες? Ένα. Λέγεται και κολοφαρδία, αν επιτρέπεις. Το έχω. Γεια σου Κωνσταντίνε.
Να σε πάντα τυχερός. Από σήμερα πηγαίνεις και παίρνεις το κινητό στην ηλεκτρονέτ. Φιλιά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, Πανάς Δημήτρη στο δεύτερο εισιτήριο. Σε 154. Πανάς ή Πάνας, Δημήτρης, έρχεστε από εδώ, από Παρασκευή, για τα εισιτήριά σας. Ξαναλέω, πάω να δώσω και κρέατα, έχω και τα κρέατα. Κρέατα, από το Κρεοπολείο Μιχάλης είναι αυτά σήμερα. Λοιπόν, είναι ο Μαλές Χρήστος τα κρέατα. Χρήστος Μαλές τα κρέατα. Τονίζω κάτι για να το ξεκαθαρίζουμε. Σε 3.31, Χρήστος Μαλές. Από Θεσσαλονίκη για τις κληρώσεις, για εισιτήριο, για κρέατα, για κινητό. Λοιπόν, τα κρέατα σήμερα και αύριο, παιδιά. Σήμερα και αύριο. Το αργότερο στα κρεοπολία. Και στη Νεάπολη, στην Ανδρέα Παπαδρέου 125, και στον Εύωσμο, και στον Άγγελο, δηλαδή στη Νεάπολη, και στον Εύωσμο στο Μιχάλη, στη Μενελάου 29. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Μια ακόμα παρανοϊκή, χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς σκελετό, με ένα βαβάο παπαπάου, με ένα σουλουμπουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Ζούμου σου λέμε, δεν πέφτει με τίποτα. Ζήστε την κάθε στιγμή, ζήστε το όλο αυτό. Bye, 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 bye.